Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Είμαστε ξανά κοντά σας με τον κώδικα μυστηρίων για ακόμη ένα βράδυ Σαββάτου. Και θα μπούμε στα βαθιά και απόψε για μια, θα λέγαμε, ποικιλία και ευρία γκάμα θεματολογίας, τόσο από το παρασκήνιο της πολιτικής, όσο και από οτιδήποτε αφορά στα πιο εναλλακτικά θέματα που καταπιανόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Και θα έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και απόψε μείνετε συντονισμένοι. Να πω ότι μεταξύ των ενωτήτων που θα προβάλλουμε σήμερα θα είναι και μια αποκλειστική συνέντευξη εδώ σε μένα και στον κώδικα μυστηρίων του πρώην υπερυπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβερνήσης ΣΥΡΙΖΑ του 2015, του κυρίου Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος θα μας μιλήσει για πάρα πολλά. Θα μας μιλήσει και για την προσέγγιση που είχε γίνει τότε επί κυβερνήσης ΣΥΡΙΖΑ με τους Ρώσους και είχε μπει υπογραφές για να περάσει ένας αγωγός για να τροφοδοτεί τη Ελλάδα με ενέργεια. Και τι έγινε, έχει καταγγείλει ότι τον είχαν παρακολουθήσει μυστικές υπηρεσίες, έχει σχέση αυτό με το θέμα των ημερών, τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές. Και θα μας πει κι άλλα ο κ. Λαφαζάνης σε αυτή την αποκλειστική συνέντευξη με έναν άνθρωπο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κουβέντα μαζί του σε κάθε περίπτωση. Ήταν υπερυπουργός, είχε πόσα υπουργεία τότε, εκείνη την περίοδο. Και επίσης θα μας πει πάρα πολλά για το ρωσο-ουκρανικό υπό ένα πρίσμα που ποτέ πριν δεν ξανακούσατε. Και δεν ακούγεται βεβαίως και η θέση του και οι θέσεις αυτές. Ευρύτερα τόσο στην ελληνική τηλεόραση, οι περισσότεροι έχουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο τοποθέτηση σχετικά με το ρωσο-ουκρανικό, είτε αφορά δημοσιογράφους, οι περισσότεροι όχι όλοι, είτε αφορά το πολιτικό σύστημα. Θα μας πει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Τώρα θα ξεκινήσουμε στο πρώτο μέρος εκπομπής με τον φίλο τον Κωνσταντίνο Μπενίση. Θα δώσουμε συνέχεια από τόσο είχαμε πει δύο Σάββατα πριν, φίλες και φίλοι, για το μεγάλο μυστήριο των πυραμίδων. Στον απόϊχο και των όσων ακούστηκαν ότι μπορεί να βρέθηκε ο τάφος Κλεοπάτρα στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος μας είχε κάνει μια εκπληκτική ανάλυση για το πώς χτίστηκαν οι πυραμίδες. Είχε μιλήσει για το θέμα του γρανίτη και όχι μόνο. Και απόψε θα μας πει και για το τι τελικά έδιναν οι πυραμίδες, για ποιο λόγο δημιουργήθηκαν, που μπορεί να είναι συσσωρευτές ενέργειας ή τέλος πάντων να έχουν σχέση με τη συγκέντρωση ενέργειας ή με το τράβηγμα, να το πω, ενέργειας από εκεί έξω. Ένα συγκλονιστικό θέμα. Όλο αυτό σχετίζεται με την αρχαία μηχανική και ευρύτερα με την αρχαία τεχνολογία. Έχει φοβερά ντοκουμέντα και στοιχεία ο Κωνσταντίνος και έκανε θράψη η εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί του τις προάλλες. Και πολλοί μου διαμαρτυρήθηκαν και στα σχόλια στο YouTube και όχι μόνο ότι δεν τον άφησε τον άνθρωπο να μιλήσει, τον διέκοπτες και μια χαρά τα έλεγε και εσύ έψαχνες για μεταφυσικά και νεφελή. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν τον διέκοψα βασικά. Απλώς εγώ ρωτούσα κάτι άλλο. Έθετα ερωτήματα σχετικά με το σύμπλεγμα πυραμίδων στον πλανήτη. Μήπως μπορεί να δημιουργήθηκαν κάποιες έστω σε μια πιο παλιά εποχή από κάτι διαφορετικό. Για να δίνουμε τροφή στην κουβέντα. Μην το παρεξηγείτε και τόσο πολύ. Ούτε την κυρία αναγνώστου τη διέκοψα στην προηγούμενη εκπομπή. Απλώς είχαμε 40 λεπτά τηλεοπτικό χρόνο. Η γυναίκα βέβαια έχει πολλά στοιχεία να πει και καλά κάνει. Και μέσα στα 40 λεπτά πρέπει να θέσω και εγώ κάποια ερωτήματα, γιατί είναι ο ρόλος αυτός παρουσιάζει την εκπομπή. Αν είναι να βγάλω κάποιον, όχι ότι φταίει η κυρία αναγνώστου ή οποιοδήποτε, το συζητάμε σε καμία περίπτωση, και να εξαντληθούν τα 40 λεπτά χωρίς να θεθούν και ερωτήματα, χάνει η τηλεοπτική εκπομπή το ίχνος της, ας πούμε. Έτσι. Οφείλω να το καταλάβουν αυτό και οι τηλεθεατές. Και ελπίζω ότι την ξαναέχουμε και την κυρία αναγνώστου προσεχώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο και στη συνέχεια θα έχουμε μαζί μας τον Αλέξανδρο Νίκλα να μιλήσουμε για τη γεωπολιτική όσα έγινε μέσα στη βδομάδα. Το χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη, το βομβιστικό. Το πύραυλο στην Πολωνία. Το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο και όχι μόνο. Και θα δούμε για τα υπόλοιπα θέματα. Λοιπόν, σύνδεση με Αθήνα, Κωνσταντίνος Μπενίσης. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλησπέρα, ευχαριστώ που είσαι ξανά στην εκπομπή. Καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ που με έχεις καλέσει για να συνεχίσουμε αυτό που είχαμε αφήσει στη μέση. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε πει πολλά, μας είχες πει για τον τρόπο που δημιουργήθηκαν οι πυραμίδες. Για τον γρανίτη, για το καλούπι, για την επιστράτευση όλων τότε των αρχαίων Αιγυπτίων για τις πυραμίδες. Φαντάζομαι θα συνεχίσουμε και αυτό, αλλά θα μιλήσουμε και για το άλλο, το πολύ σημαντικό, ότι μπορεί οι πυραμίδες να ήταν συσσωρευτές ενέργειας. Όχι, μπορεί, αποδεδειγμένα είναι. Ναι. Είναι ένα εργοστάσιο δηλαδή ενέργειας. Στην ουσία δηλαδή όταν φτιάχνεις κάτι τόσο μεγάλο το κάνεις για κάποιο σκοπό. Δηλαδή οι αρχαίοι, είτε Έλληνες ήταν αυτοί, είτε Αιγύπτοι, που σχετίζονται και αυτές οι δύο φυλές αρκετά και ιστορικά και τεχνολογικά, δεν θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα μεγάλο οικοδόμημα χωρίς κάποιο λόγο. Ή να το έχουν ένα τεράστιο τέτοιο οικοδόμημα για να είναι ταφικό μνημείο. Ποτέ δεν αποδείχθηκε ότι ήταν ταφικά μνημεία οι πυραμίδες, πέραν από μια βασίλισσα που βρέθηκε.
η οποία λόγω της λόγω της σχέσης της οργόνης διατηρήθηκε μέσα στην πυραμίδα, και το μόνο που συνέβη, ας το πούμε, στο σώμα της ήταν μια φυδάτωση. Διατηρήθηκε με απόλυτο... Οι πυραμίδες λοιπόν της Γκίζας είναι μια χαμένη ιστορία τεχνολογίας και προηγουμένης μηχανικής αρχαίας Αιγύπτου μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ουσία δηλαδή, και ξεκινούμε έτσι, είναι ένα εργοστάσιο μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό είναι ξεκάθαρο από όλη την έρευνα που έχω κάνει. Έχω ένα τεράστιο αρχείο. Δεν ξέρω πώς θα το αναπτύξουμε όλο αυτό. Δηλαδή, για να το αναπτύξουμε όλο με την απόλυτη λεπτομέρεια και να εξηγήσουμε και τεχνικά θέματα και επιστημονικά, γιατί εμπλέκονται μέσα σε όλα αυτά που θα πω πυρηνική φυσική, φυσικομαθηματική, μηχανική, μηχανικών ηλεκτρολόγων και άλλων πολλών ειδικοτήτων. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, επειδή έτσι λίγο στο μυαλό των τηλεθεατών και γενικότερα αυτό που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, θα πρέπει να τους δείξουμε έτσι και ένα βίντεο, ναι, και θα δείξουμε και άλλα βίντεο στη συνέχεια για το σημερινό θέμα. Θα δείξουμε λοιπόν ένα animation, ο τρόπος αυτός δηλαδή που, το τρόπο που είπα, πώς έγινε ο σβεστόλιθος, με σκυρόδεμα δηλαδή και με τη χημεία κτλ. Αλλά ακόμα και οι γρανίτες, οι πυρογενείς και όλα αυτά, έτσι, είναι με την σημερινή μέθοδο που φτιάχνονται οι γρανίτες μέσα από την γεωπολιμερή επιστήμη. Και στο Μετσόβιο να μπει κάποιος, δηλαδή θα το δει. Λοιπόν, θα δείξουμε λοιπόν ένα βιντεάκι για να συνεχίσουμε στο σημερινό μας θέμα, που αφορά, να το συνδέσουμε κιόλας, έτσι. Το βλέπουμε, ναι. Το βλέπετε, έτσι. Αν μπορούμε να το δούμε full screen, αλλιώς το αφήνουμε και το βλέπουμε στο παράθυρο. Όχι, Κωνσταντίνε, εσύ δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Το βλέπουμε καθαρά αυτό που δίνεις εσύ. Απλώς το επισημαίνω προς τη ροή, αλλά δεν πειράζει και έτσι το βλέπουμε. Ναι, εδώ λοιπόν είναι η διαδικασία πώς φτιάχνανε το σκυρόδεμα μέσα σε μεγάλες πισίνες. Το βλέπουμε και σε full οθόνη τώρα, σε full screen. Ωραία, συνέχισε, Κωνσταντίνε, εξήγησέ μας τι βλέπουμε ακριβώς, ναι. Μπράβο. Φτιάχνονται λοιπόν εδώ σε μεγάλες πισίνες το σκυρόδεμα με το νάτριο που είχα εξηγήσει, για να δημιουργήσουν το λεγόμενο τσιμέντο της εποχής, το συνδετικό λοιπόν από το χώμα, από τον ασβεστόλιθο που είχαν σπάσει, για να δημιουργήσουν λοιπόν ένα κατάλληλο πυλό. Και στη συνέχεια όλο αυτό το μεταφέρανε μια γραμμή ανθρώπων στα καλούπια που είχαν ετοιμάσει στο εργοτάξιο της πυραμίδας. Έτσι μετέφεραν, ο κάθε εργάτης μετέφερε λοιπόν ένα λεγόμενο ζεμπίλι, λένε οι οικοδόμοι, και το ρίχνανε μέσα στο καλούπι. Ναι. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά προχωρούσαν στην επόμενη πέτρα. Με λίγα λόγια, το καλούπι το είχαν αλείψει με ταγκημένο λάδι για να απολύσει και το ασβεστοκονίασμα που έχουμε τους αρμούς, αλλά και να γίνει και η απόλυση. Μετά από 4 ώρες δηλαδή το απελευθερώνανε και συνεχίζανε στο επόμενο. Υπήρχαν διάφορες ειδικότητες, ο καθένας στον τομέα του. Έτσι. Και έτσι λοιπόν προχωρούσαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Okay. Λοιπόν, τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν στο σημερινό μας θέμα. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν προκύπτουν μέσα από επιστήμονες
από ομάδες ερευνητών που έχουν κάνει την έρευνά μου και έχουν συγκεντρώσει. Ποτέ λοιπόν οι πυραμίδες δεν φτιαχτήκαν για τα αρχικά μνημεία και ούτε βρεθήκαν ίχνη αποσυρθισμένου ανθρώπινου οργανισμού κτλ. Έτσι, ποτέ δεν έγινε αυτό το πράγμα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Η τεχνολογία λοιπόν της πυραμίδες. Οι Αιγύπτιοι ισχυρίζονται, γενικά οι Αιγύπτιοι και οι Αιγυπτιολόγοι τα έχουν κάνει λίγο θάλασσα. Αυτό το λέω με δική μου ευθύνη για όλα αυτά που εγώ προσωπικά έχω ανακαλύψει και θα πούμε στη συνέχεια και δεν μπορούμε να το καλύψουμε όλο το θέμα σε μια εκπομπή. Τι γίνεται. Έτσι, γιατί εμπλέκονται μέσα πάρα πολλά θέματα, αλλά ακόμα και ο ίδιος ο Τέσλα. Γιατί και ο Τέσλα, στην ουσία, πήρε την τεχνολογία, αφού μελέτησε τις πυραμίδες, το 1900 και μετά το 1905 έφτιαξε το πρώτο πύργο. Τι, το στάσιο κτλ. Ακόμα και η τεχνολογία που έχουμε σήμερα, όχι δεν ήταν ικανό. Κωνσταντίνε, κάνεις μικρές διακοπές, αν θες πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι. Όχι ότι δεν ήταν ικανός ο Τέσλα έτσι ως επιστήμονες, αλλά θα δούμε λοιπόν πολλές, τώρα είμαι εντάξει. Ναι, ναι. Θα δούμε λοιπόν πάρα πολλές ομοιότητες σε οτιδήποτε αναφερθούμε. Λοιπόν, η διαδικασία λοιπόν, οι Αιγυπτιολόγοι λοιπόν αγνοούν επίσης το γεγονός ότι η αίθουσα του βασιλιά ήταν καμένη και ροδισμένη. Αυτό ήταν από συχνότητες. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε, θα το δείξουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, να συνεχίσω τα κειμενά μου και να μπορέσουμε να τα δείξουμε και όλα αυτά τα πράγματα για να τα δει και ο κόσμος. Λοιπόν, επίσης, στο θάλαμο της βασίλισσας υπήρχε 3,75 εκατοστά αλάτι. Ναι. Το οποίο το συγκεκριμένο το αλάτι ήταν κατάλληλο για να γίνει η ηλεκτρόλυση, ναι, παραγωγή υδρογόνου. Ναι. Λοιπόν, έχουμε το φαινόμενο του χαλαζία, του λεγόμενου quartz. Ναι. Το quartz, όπως θέλουμε, δημιουργεί ένα πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο, το οποίο υπάρχουν συσκευές, όπως και τα ρολόγια, που έχουμε το λεγόμενο quartz, έτσι, που λειτουργούν. Επίσης, το χρησιμοποιούν σε διάφορες εφαρμογές για την ακρίβεια που μπορούν να παρουσιάσουν. Δηλαδή, ένα quartz, ένα συγκεκριμένο, μπορεί να παράξει τέτοια ενέργεια η οποία είναι πάρα πολύ ακριβής. Σκέψου, δηλαδή, ρολόγια που υπάρχουν, όλα τα ρολόγια της γης, ας το πούμε, αναχώρα, καλύπτουν περίπου, μπορούν με τη μέθοδο του quartz που λειτουργούν, να ξεφύγουν μόνο ένα δευτερόλεπτο στα 20.000 χρόνια. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Λοιπόν, στις πυραμίδες έχουμε λοιπόν αυτό το σχέδιο. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν αυτό το σχέδιο που είναι η τομή του μηχανισμού της πυραμίδας στην ουσία, ο οποίος ξεκινάει με μία αντλία. Η αντλία είναι αυτή. Είναι η λεγόμενη σημερινή αντλία RAM. Είναι μία παλμική αντλία. Η οποία τραβούσαν νερό προφανώς από τον Νείλο, που ήταν πάρα πολύ κοντά. Μέσα λοιπόν σε όλο τον μηχανισμό, ο μηχανισμός αυτός
η άντληση, η αντλία RAM, για όσους ξέρουν, δημιουργεί, είναι μια μηχανική, φυσική αντλία, η οποία λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς τίποτα. Σε ένα σχέδιο που θα δείξω, η μπλε διαγράμμιση, είναι το σύστημα ίδρευσης. Δηλαδή, εδώ λοιπόν είναι το νερό που διατέχει μέσα στο χώρο, είναι η ίδια διάταξη με την αντλία RAM που σας έδειξα. Ναι. Λοιπόν, το βλέπουμε και βλέπουμε λοιπόν και την αντλία RAM. Είναι ακριβώς το ίδιο, σύστημα. Mm-hmm. Η αντλία RAM δημιουργεί ένα ακουστικό επαναλαμβανόμενο ήχο στο 1,75 με 2 δευτερόλεπτα. Αυτός ο ήχος μεταφέρεται μέσα στην διαδικασία του σχεδίου που δείχνω. Ο ήχος αυτός περνάει μέσα από την λεγόμενη βιβλιοθήκη της Βασίλισσας. Οι ονομασίες που δίνουμε είναι γιατί τους έχουν δώσει αυτές τις ονομασίες, δηλαδή ο θάλαμος Βασίλισσας, ο θάλαμος του Βασιλιά, η βιβλιοθήκη. Ποτέ δεν ήταν θάλαμος της Βασίλισσας και ποτέ δεν ήταν Βασιλιάς, ο θάλαμος του Βασιλιά, ούτε υπήρχε καμία βιβλιοθήκη εκεί πέρα. Έτσι, απλά έτσι το ερμηνεύσανε οι Αιγυπτιολόγοι. Οι Αιγυπτιολόγοι γενικότερα ερμηνεύουν πράγματα όπως το φαντάζονται, χωρίς να αποδεικνύουν τίποτα. Λοιπόν, μέσα λοιπόν στην ανωδική πορεία, σε αυτό εδώ το σύστημα που δείχνω, στην ανωδική πορεία, είναι η λεγόμενη βιβλιοθήκη. Η οποία έχει τράπεζες αντιηχείων που εκμεταλλεύεται την κρουστική επαναλαμβανόμενη διαδικασία της αντλίας RAM. Αυτό λοιπόν, το νερό εισέρχεται μέσα στο θάλαμο της Βασίλισσας, η οποία, ο θάλαμος, όπως είπα, είχε μέσα χλωριούχο νάτριο και διάφορα άλλα νάτρια, σε στοιχεία των νάτρων, σε πάχος περίπου 4 εκατοστά. Εκεί μέσα γινόταν ένα είδος ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή υδρογόνου. Κοιτάω το σχέδιο τώρα για να μπορέσω να το περιμηνεύσω. Ναι, ναι. Όσο καλύτερο μπορώ, γιατί αν κάτσω τώρα και διαβάσω όλες μου τις σημειώσεις. Όχι, πάμε έτσι περιεκτικά, συνέχισε, ναι. Δεν θα είναι καλό ούτε για τους τηλεθεατές και θα είναι λίγο ξύλινο όλο αυτό. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν το ανωδικό πέρασμα. Καταλήγοντας, ο ήχος, εδώ υπάρχουν και οι βαλβίδες που ανοίγουν και κλείνουν, οι οποίες είναι από γρανίτη, αυτές οι βαλβίδες. Φαντάσου ότι είναι κινούμενο αυτό, έτσι. Ναι. Ναι. Ανοίγει και κλείνει. Αυτό βρίσκεται μέσα στο νερό. Ο γρανίτης που βρίσκεται μέσα στο νερό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολύ πιο ελαφρύς. Δηλαδή, ζυγίζει περίπου 1,5 κιλό ανά 3 εκατοστά, αντί για 2,5 ή 3 κιλά. Έτσι. Και με τη μέθοδο λοιπόν της παλμικής ροής και της δύναμης της πίεσης του νερού, γιατί μιλάμε για μεγάλους αγωγούς, είχαν τη δυνατότητα λοιπόν να ανοιγοκλίνουν αυτό το κύκλωμα. Άλλο ένα σχέδιο το οποίο δείχνει το κύκλωμα του νερού.
Πώς ανοιγόκλυναν λοιπόν οι βαλβίδες μέσα στα κανάλια του νερού κτλ. Και ανεβαίνανε. Το γεγονός ότι τροφοδοτούσαν με νερό την πυραμίδα σίγουρα έχει σχέση με το ενεργειακό της απόθεμα, φαντάζομαι. Όχι. Έχει σχέση με την παραγωγή υδρογόνου. Με την παραγωγή υδρογόνου, μάλιστα. Με την παραγωγή υδρογόνου. Υπάρχει λοιπόν η βαλβίδα που ανοικοκλίνει το νερό από το κατερχόμενο πέρασμα. Υπάρχει το υδραγωγείο, δεξιά, το ανωδικό πέρασμα, περνάει κάτω από τη βιβλιοθήκη, δημιουργώντας κραδασμικό ήχο στη βιβλιοθήκη. Ο ήχος που δημιουργεί στη βιβλιοθήκη, γιατί η βιβλιοθήκη έχει μία διάταξη. Η διάταξη είναι αυτή. Ανεβαίνουμε τη βιβλιοθήκη εδώ. Πρόσεξε τώρα. Εδώ θα μετρήσουμε λοιπόν 8 διαφορετικές διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές αντιστοιχούν σε πλάτος, ύψος κλπ. Κλπ. Σε συχνότητες. Οι συχνότητες που καλύπτουν είναι 7 νότες ή μία οκτάδα. Μία οκτάδα στη μουσική. Οι αποδόσεις είναι σε πολλές χιλιάδες χέρτς. Οι τεχνικοί θα καταλάβουν τι λέω. Λοιπόν, σαν να δείχνω λοιπόν την κλίμακα, είναι αυτή εδώ, που έχει ανωδική πορεία της βιβλιοθήκης. Ο ήχος στο όλο σύστημα έπαιζε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, επίσης, αυτή είναι η διάδρομη. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι είναι καμένη από τη συχνότητα. Η συχνότητα δημιουργεί κάποια σημάδια καψίματος. Έχω εδώ έναν άνθρωπο για να καταλάβετε το μέγεθος, το συγκριτικό. Έτσι. Αυτή λοιπόν είναι η άνοδος. Είναι η? Η άνοδος. Η άνοδος. Ναι, είναι η άνοδος που δείξαμε πριν στο σχέδιο. Ναι. Okay. Εδώ επίσης έχουμε τη διάταξη της εισόδου στους θαλάμους. Και αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί μιλάμε για συχνότητες και κάποιοι τεχνικοί και επιστήμονες θα το δούνε τώρα αυτό και θα καταλάβουν τι εννοώ. Εδώ λοιπόν έχουμε το θάλαμο του βασιλιά, ο οποίος, αν το φέρω κοντά, εδώ είναι το μπλοκ γρανίτη, ναι, το οποίο περιέχει 70% χαλαζία. Έχουμε λοιπόν το ηλεκτρικό φαινόμενο. Και εδώ πάνω θα δούμε λοιπόν καμένα από τις συχνότητες. Δούμε λίγο πιο κοντά τις συχνότητες. Βλέπουμε λοιπόν. Οι επιστήμονες καταλαβαίνουν τι λέω για τις συχνότητες. Αυτά είναι τα σημάδια λοιπόν από τις συχνότητες που δημιουργούν. Είναι στο χώρο του βασιλιά. Εδώ, όπως είπαμε, είναι στο σχέδιο η βαλβίδα που ανοικοκλίνει το νερό για την όλη διαδικασία.
Εδώ έχουμε πάνω από το θάλαμο του βασιλιά, εδώ είναι ο θάλαμος του βασιλιά, το γρανίτι κάτω. Εδώ λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί έχουμε και ανάφλεξη. Έχουμε και ανάφλεξη από το υδρογόνο και μάλιστα έχουμε αυτόματη ανάφλεξη. Έτσι, έχουμε αυτόματη ανάφλεξη. Τώρα μην το πάμε πολύ μακριά πώς γίνεται η αυτόματη ανάφλεξη μέσα από τις συχνότητες και όλη αυτή τη διαδικασία των πιέσεων γίνεται η αυτόματη ανάφλεξη. Εδώ λοιπόν υπάρχει, είναι οι γρανίτες. Τα κόκκινα που βλέπετε είναι οι γρανίτες. Οι γρανίτες δεν επάπτουν μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια. Ναι. Αυτό λοιπόν στην επανάληψή τους έρχεται και γίνεται με πάρα πολύ μεγάλο και υψηλές συχνότητες, με πάρα πολύ μεγάλη ισχύ. Αυτό είναι η πλάγια, το μη και η πρόσωψη θαλάμου, όπως βλέπουμε το θαλάμου, η πλάγια, το μη, η πρόσωψη και οι γρανίτες. Αυτά τα μόβ είναι οι γρανίτες. Μέση έχουμε τα κενά που δημιουργούν λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία. Πριν από αυτό έχουμε ένα επιμελητήριο, θα το πούμε σε λίγο. Όσον αφορά την ανάφλεξη, εδώ έχω και το αφήνω, μπορεί να το παγώσουν την κάμερα. Είναι ένα σύστημα ανάφλεξης, το οποίο είναι από επιστήμονα. Που γίνεται δηλαδή... Κάντε το λίγο πιο πάνω να δούμε το σκίτσο κάτω. Κάντε το λίγο πιο πάνω. Ναι, οκ. Okay. Αυτό είναι από μια σημερινή τεχνολογία, έτσι. Πώς γίνεται λοιπόν. Η φυσική αλλαγή μετατρέπει στον αναφλέκτη να ανασύρεται στο ιστορικό του περιβλήματος, όπως γίνεται στην διαδικασία της πυραμίδας, ναι, έχοντας πρόσβαση μεταξύ της δεξαμενής του οξυγόνου εντός του θαλάμου, αντιήχησης και της δεξαμενής υδρογόνου μέσα στο θάλαμο καύσης. Έτσι. Εδώ μιλάμε για το Ignitor, λέγεται η συσκευή αυτή, που περιλαμβάνει τον ενσωματωμένο πυκνωτή με κινητές πλάκες. Ναι. Οι πλάκες είναι οι πλάκες που αναφέραμε, οι πλάκες του γρανίτη που παρουσιάζουν το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο τώρα. Οπλισμοί, κρύσταλλος, αλαζία. Το σχέδιο. Ναι. Οι επιστήμονες τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Έτσι, ακόμα και η φυσική. Το σύστημα του χαλαζία. Το λεγόμενο quartz. Και οι συχνότητες παρουσιάζει χαλαζίας. Ο χαλαζίας, θα δείξουμε ένα βίντεο. Είναι πολύ σημαντικό με πώς λειτουργεί ο χαλαζίας στην περίπτωση που είτε πιεστεί, και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση πιέζεται από τον ηχοβολισμό και μέσα από την θερμοακουστική των συχνοτήτων που ανεβαίνει από τα αντιχεία της βιβλιοθήκης, όπως είπαμε, γιατί υπάρχουν 27 αντιχεία. Θα δείξουμε λοιπόν αυτό το βίντεο. Είναι ένα τρυπάνι, ναι, που γίνεται ένα πείραμα τώρα εδώ πέρα για να μας δείξει τι συμβαίνει. Είναι ένα τρυπάνι λοιπόν που πάει να τρυπήσει ένα χαλαζία.
κοιτάξτε πώς συμπεριφέρεται ο Χαλαζίας, πώς φωτίζει στην ουσία, γιατί παρουσιάζει το φαινόμενο του πιεζοηλεκτρισμού. Αν υπάρχει δυνατότητα να το δούμε full screen και φέρ' το λίγο πιο κοντά, Κωνσταντίνε. Γιατί φαίνομαι και εγώ μέσα στην αντανάκλαση. Τώρα δεν φαίνομαι, εντάξει, κάπως. Βλέπεις πώς ανάβει, φωτίζει ο Γαλαζίας. Ναι. Το βλέπεις. Πες μας ξανά αυτό τώρα τι αποτυπώνει, τι δείχνει. Αποτυπώνει τις ιδιότητες του Χαλαζία, το φαινόμενο του πιεζοηλεκτρισμού. Ναι. Ο Χαλαζίας ήταν σε ποσοστό 50-80% στους γρανίτες των πυραμίδων. Μάλιστα. Είναι λοιπόν ένα μέρος του κυκλώματος. Όσον αφορά το νερό που ανεβαίνει, μέσα από τις συχνότητες που παράγονται από τα αντυχεία, δημιουργείται μία ανάφλεξη. Η αυτοανάφλεξη που είπαμε πριν. Και θα δείξουμε ένα βίντεο. Εδώ λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο επιστήμονας, ήθελε να καταπολεμήσει τον καρκίνο. Και πειραματίστηκε σε γλυκό νερό. Εδώ θα δούμε ένα, κάτσε να το δυναμώσω, γιατί πρέπει να ακουστεί. Δεν ξέρω αν ακούγεται, θα βάλω τον μικρόφωνο μου. Δεν ακούμε κάτι, αλλά βλέπουμε κάποια όργανα εκεί που χρησιμοποιούνται. Τι βλέπουμε τώρα. Εδώ λοιπόν αυτός ο άνθρωπος πειραματίστηκε με τον ηχοβολισμό. Ναι. Τη θερμοακουστική στην ουσία. Ναι. Πάμε να δούμε ένα άλλο βίντεο, το οποίο πώς λειτουργούσε μέσα η πυραμίδα με ένα σύστημα pulse jet, όπως λέγεται. Αυτός είναι ένας σωλήνας Pulse Jet. Δηλαδή. Αυτό λοιπόν θα δούμε τώρα. Αυτό είναι ενεργό τώρα. Είναι ένας απλός κινητήρας jet. Κοίταξε πώς κινίζει. Ναι και. Είδες πώς κοκκίνιζε. Όντως, ναι, αυτό... όντως. Πώς κοκκινίζουν τα μπουριά από τη σόμπα κανιά φορά, ναι. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, αυτό το σύστημα λοιπόν ήταν μέσα στην πυραμίδα από την εξέλιξη λοιπόν του υδρογόνου. Τις συχνότητες. Σκέψω ότι η DARPA, η εταιρεία ρομποτικής. Ναι. Ναι, δεν είναι μόνο ρομποτικής. Η εταιρεία λοιπόν που πειραματιζόταν τα τελευταία χρόνια και το 2015 είχε φτιάξει ένα κινητήρα, δεν το εφάρμοσε, αλλά θεωρητικά όμως με τις δυνάμεις. Τώρα σκέψου ότι αυτό το σύστημα δεν χρειάζεται εσωτερικά εξαρτήματα, δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι ένας, στην ουσία ένας σωλήνας.
Όπως δηλαδή ήταν μέσα το σύστημα της πυραμίδας. Δεν χρειαζόταν δηλαδή ένα σύστημα. Χρειαζόταν μόνο την αυτοανάφλεξη που είπαμε πριν. Αυτοανάφλεξη μπορεί να γίνει ανάφλεξη μάλλον. Αυτοανάφλεξη είπαμε πώς γίνεται. Ανάφλεξη μπορεί να γίνει στο νερό με 3% αλάτι, στο γλυκό νερό, με 3% αλάτι, γιατί γίναν πειράματα, και με συχνότητες. Θυμάμαι καλά, 13.000 μεγαχέρτς συχνότητα. Μισό λεπτάκι, λίγο, για να μην λέω και ανακρίβειες. Δεν μπορώ τώρα να το πω, δεν χρειάζεται. Ναι. Ωραία. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο, ο άνθρωπος αυτός παίρνει γλυκό νερό από από ένα ποτάμι με... Wanted to show me something else that his machine can do. I scooped up some salt water from the canal behind his home and brought it into the. Θα προσθέσει λοιπόν, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος καταπολεμούσε τον καρκίνο. Ναι. Που είχε... Για να πετυχαίνοντας τι δηλαδή. Μέσα από τις διαδικασίες, προσθέτοντας 3% αλάτι και με ραδιοσυχνότητες, το νερό δημιουργεί ανάφλεξη. Ναι, όντως είναι γνωστό ότι με συγκεκριμένους παλμούς και ηχητικά σήματα το νερό μπορεί να αλλάξει δομή, μορφή, πώς το λένε. Βλέπουμε λοιπόν το νερό να δημιουργεί μία φλόγα, έτσι, να δημιουργεί λοιπόν μία ανάφλεξη μέσα από τις συχνότητες. Ή μάλλον για να μην παρεξηγηθώ όπως το διατύπωσα, θέλω να πω, επιβεβαιώνοντας αυτά που λες, ότι είναι γνωστό ότι το νερό έχει δομή συγκεκριμένη και ότι αν το βομβαρδίζεις με, ακόμη και με συναισθήματα, είτε αρνητικά είτε θετικά, αλλά και με ήχους και γενικότερα, αλλάζει η μοριακή του δομή. Πώς το λένε αυτό? Το νερό έχει την ιδιότητα της στερεάς μορφής, της αέριας, της υγρής, ανταποκρίνεται στις συχνότητες, αλλάζει πραγματικά μορφή, δομή κτλ. Ανταποκρίνεται στους ήχους, ακόμα και στις λέξεις. Δηλαδή έχουν γίνει πειράματα που έχουν κάνει shock frost σε μια σταγόνα νερού, ναι, διοχετεύοντας πριν μια κακή λέξη ή μια καλή λέξη. Εκεί λοιπόν βλέπουμε διαφορετικά σχήματα. Όταν διοχετεύουμε μια κακή λέξη, η σταγόνα στο shock frost, παγώνει αμέσως δηλαδή εννοώ, παίρνει μια άσχημη μορφή. Ενώ αν διοχετεύσουμε μια όμορφη λέξη, χαρά, αγάπη, διάφορα λέξεις, παίρνει μια όμορφη μορφή. Και να δώσω και μια πληροφορία, μια και το αναφέραμε αυτό. Όταν πηγαίνουμε να πιούμε ένα ποτήρι νερό, ας πούμε, κτλ. Όταν πίνουμε ένα ποτό, λέμε άντε στην υγειά μας. Αυτό σε πληροφορώ περνάει. Βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε αλκοολικοί, έτσι, και να λέμε συνέχεια την υγειά μας για να έχουμε την υγειά μας. Αυτή η πληροφορία λοιπόν περνάει στη συχνότητα του νερού, διοχετεύουμε στην ουσία συχνότητα. Αν στο ποτήρι που πάμε να πιούμε νερό διοχετεύσουμε κάτι όμορφο, ναι, ή ό,τι θέλουμε να διοχετεύσουμε, αυτό θα έχει επίδραση λοιπόν στο λογισμικό του ανθρώπου, που είναι 71% νερό το σώμα του ανθρώπου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό επιδρά ακόμα και ως θεραπευτικό στοιχείο. Έτσι, αν διοχετεύσουμε δηλαδή σωστές συχνότητες στο νερό πριν το καταναλώσουμε, μπορεί να έτσι να γίνει ευεργετικό για την υγεία μας. Ισχύει για το νερό, ισχύει και για τα λουλούδια, ότι όταν τους μεταδώσεις συνέστημα θετικό ή αρνητικό επηρεάζονται. Ακριβώς. Τα λουλούδια όταν σε φασματογραφία που έχει γίνει, αν τους μιλήσεις και πεις, ας το πούμε, τώρα θα σε κόψω, κτλ. Θα δούμε μια διαφορετική άβρα. Αν τους μιλήσεις όμορφα, θα δούμε πάλι επίσης μια διαφορετική άβρα. Επίσης, οι πυραμίδες
λόγω των ραδιοσυγνωτήτων που εκπέμπανε, γιατί μιλάμε για μια ασύρματη μετάδοση, είχε ευεργητικές ιδιότητες και στις καλλιέργειες. Mm-hmm. Έτσι, αυτό έχει, είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά. Δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν πώς ήταν η πυραμίδα, την κατασκευή της. Ήταν ακριβώς έτσι. Τώρα είναι έτσι. Ναι. Βλέπω λοιπόν εδώ, μόνο στην κορυφή έχει μείνει, το η τούφα. Αυτή λέγεται τούφα. Mm-hmm. Αυτό που χρησιμοποιούσαν λοιπόν τότε για την εξωτερική επικάλυψη, έξω δηλαδή από τα μπλοκ που κατασκευάζανε. Ναι, ναι. Η τούφα είναι ένα ίζημα το οποίο πηγαίνει και είναι στις όχθες των ποταμών ή στις λίμνες. Είναι ένα ίζημα λοιπόν το οποίο έχει ψευδάργυρο κτλ. Επειδή δεν περιέχει μαγνήσιο, είναι πάρα πολύ καλός μονωτής. Δηλαδή η ηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγαν εσωτερικά της πυραμίδας δεν έφευγε ανεξέλεκτα εκτός. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή ένας μονωτής όλη η πυραμίδα. Έτσι, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εδώ είναι το ηλεκτρικό φάσμα, το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα από τις συχνότητες. Πώς ξεκινάνε δηλαδή οι συχνότητες όταν, γενικά όταν, στα πάντα, έτσι, όταν δηλαδή ακόμα και οι υπέρυθρες, στις ακτινογραφίες, τις ακτίνες γάμα, ακόμα και στους πουνούς μικροκυμάτων, στο ραδιόφωνο που ξεκινάνε. Στο ραδιόφωνο φαντάσου δηλαδή ξεκινάνε με μια μικρή κλίμακα και όσο ανεβαίνουμε λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν στις ακτίνες γάμα, έτσι. Το λέιζερ που βρίσκεται κάπου εδώ πέρα, στις περιόδες, ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, στις πέριθρες. Αυτό λοιπόν είναι, αφορά το ίδιο σύστημα συχνοτήτων. Αυτά είναι τα λεγόμενα από την απόδοση του quartz, το σύστημα quartz. Το τι δηλαδή, κύκλωμα, δημιουργεί το quartz. Μάλιστα. Έτσι. Οι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα που δείχνω. Εδώ λοιπόν έχουμε το σύστημα του υδρογόνου. Ναι. Αυτό είναι το σύστημα του υδρογόνου που χρησιμοποιήθηκε μέσα από τη διαδικασία της πυραμίδας. Δέσμη μικροκυμάτων, εκπομπή ακτινοβολίας, αντιηχείο. Αυτό που είπαμε λοιπόν, τα αντιοικεία που υπήρχαν στην βιβλιοθήκη, τα 27 αντιοικεία, από την Αγγλία, έτσι. Αυτό προκύπτει από την Αγγλία. Ένα χαμηλότερο ασθενές στατικό πεδίο, μαγνητικό πεδίο, μέσα στο θάλαμο που ήταν στον άξονα του θαλάμου, ανεβαίνοντας. Κάτω χαμηλά λοιπόν έχουμε την αρχή που γίνεται αυτή η διαδικασία, το υδρογόνο, ο θάλαμος μικροκυμάτων με συντονισμένες στα 1,42 GHz από το χαλαζία και διάφορα τα συστήματα που είχαμε μέσα στην πυραμίδα. Μην δείξουμε άλλα τέτοια σχέδια, αυτά τα καταλάβουν μόνο οι επιστήμονες. Το σύστημα των συχνοτήτων από τις πυραμίδες. Μάλιστα. Ακόμα και σήμερα οι πυραμίδες είναι ενεργές. Δηλαδή, το σύστημα σε μία τομή, ας το πούμε, έτσι, ήταν, ναι, αυτό εδώ, που δείχνω τώρα. Ναι, ναι. Ήταν αυτό λοιπόν το εσωτερικό, το εργοστάσιο, στην ουσία. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία εντυπωσιακή απεικόνηση, το βλέπουμε, ναι, με μία θερμική σάρωση
Ναι. Έτσι, στην Μεγάλη Πυραμίδα δεν παρουσιάζονται σε όλες τις πυραμίδες αυτή η θερμική ενέργεια. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα που είναι ανενεργό το εργοστάσιο, λόγω του Καλαζία και όλης της δομής τους, δομής της που έχει μέσα από τους γρανίτες, γιατί ο γρανίτης είναι και ραδιενεργός, είναι ελαφρά ραδιενεργός, παρουσιάζει λοιπόν αυτό το φαινόμενο, έτσι, σήμερα. Είναι μία σάρωση. Εδώ έχουμε τις διαστάσεις των πυραμίδων, γιατί έχει να κάνει το 230, που λέει εδώ πέρα στην πυραμίδα, γιατί η μικρότερη πυραμίδα ήταν ένας υποστηριχτής συχνοτήτων που τροφοδοτούσε τη μεγάλη πυραμίδα. Ναι. Τα 230 μέτρα που είναι, αν έχουμε λοιπόν τις δύο πλευρές, έχουμε 460 μέτρα στο σύνολο. 460 είναι η ταχύτητα, ναι, της ενέργειας της γης. Δηλαδή η ραδιοσυχνότητα της γης, στην ουσία αυτό έρχεται και εκμεταλλεύεται η πυραμίδα, ναι, έρχεται λοιπόν σε απόλυτη αρμονία με τις διαστάσεις που είχε η πυραμίδα. Δηλαδή δεν ήταν τυχαίο όλο αυτό το σύστημα. Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη που σας κούρασα. Όχι, εντάξει. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής τώρα. Στην προσωπική μου βιβλιοθήκη έχω κάποια βιβλία από παλιού συγγραφείς, μια δεκαετιών βιβλία, με γενικό τίτλο στα αγγλικά που έχει γίνει μετάφραση στα ελληνικά, Giza Death Star. Και ουσιαστικά κάποιοι παλιοί συγγραφείς έλεγαν ότι οι πυραμίδες δεν ήταν τυχαία χτισμένες, ήταν εκείνη την εποχή χτισμένες ως απεικόνιση των αστερισμών που ήταν από πάνω, υποστηρίζαν αυτοί. Και ο γεγονός αυτό. Και επίσης ότι τις χρησιμοποιούσαν ακριβώς στο ίδιο μήκος σχήματος με αυτά που λες και εσύ, για να συγκεντρώνουν ενέργεια, έχει σχέση αυτό και με την ελεύθερη ενέργεια για την οποία μιλούσε ο Τέσλα και ο Βίλχεμ Ράιχ, και να τη διοχετεύουν. Όπως είπες πριν εσύ, ότι έκανε καλό στις οδιές εκείνη την εποχή αυτό που εξέπεμπε, ή αυτό που έπαιρναν από την πυραμίδα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα, αλλά δεν ήταν αυτή η ουσία. Ναι. Άρα τελικά ο σκοπός των πυραμίδων ποιος ήταν, είναι ταφικά μνημεία ή κάτι άλλο? Εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας. Εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας λοιπόν. Και με τη χρήση του νερού και όλα αυτά που μας είπες προηγουμένως. Αυτό ήταν το όλο το εργοστάσιο μέσα, πώς λειτουργούσε. Μετέφερε λοιπόν όλη την ενέργεια, όλη την ασύρματη, ήταν ασύρματη η μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ακριβώς το έκανε ο Τέσλα αργότερα. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για μια τεχνολογία που θα απορεί κάποιος πώς είναι δυνατόν τώρα οι Αιγύπτιοι πριν από 4.500 χρόνια να είχαν μια τέτοια, ας το πούμε, γνώση και τέτοια επιστήμη. Όπως ξεκίνησα και είπα, είναι μια χαμένη γνώση που στην ουσία μας την κρύβουν. Ναι. Όπως μας κρύβουν την ασύρματη, ελεύθερη, δωρεάν ενέργεια του εναλλασσόμενου ρεύματος του Τέσλα. Ναι, όντως. Όταν πέθανε ο Τέσλα, το FBI μπήκε μέσα στο σπίτι του, στα αρχεία του και κατέστησε τα πάντα. Ναι. Αυτό λοιπόν δεν θα μπορούσε να είναι ελεύθερο, γιατί δεν θα μπορούσαν να ελέγξουν τις μάζες. Οτιδήποτε ελέγχει τις μάζες το έχουν όχι οι κυβερνώντες, τα ιερατεία. Το πάω ακόμα πιο ψηλά. Και δεν πάμε λοιπόν σε αυτή την ενέργεια, σε αυτή τη διαδικασία, το εργοστάσιο παραγωγής ασύρματης ενέργειας που ήταν η πυραμίδα της Γκίζας, οι υπόλοιπες πυραμίδες ήταν το κύκλωμα που υποστηρίζανε τη Μεγάλη Πυραμίδα. Mm-hmm. Γιατί δεν είχαν κανένα άλλο σκοπό. Κανένα. Δεν αποδείχτηκε ποτέ ότι. Αποδεικνύεται όμως επιστημονικά ότι όλο αυτό
είναι όλα αυτά τα σχέδια που σας έδειξα. Τώρα πιάσαμε την επιφάνεια όλων αυτών που είπαμε. Γιατί αν κάτσω και διαβάσω όλη αυτή την έρευνα που έχω κάνει, Βασίλη μου, θέλουμε 10 ώρες. Θα το κάνουμε όμως. Θα κάνουμε συνέχειες. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε σε αυτό το σημείο για απόψε. Ήταν η δεύτερη εκπομπή. Να δώσουμε λίγο έτσι, για να δώσουμε ένα ερέθισμα για τη συνέχεια. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το σύμβολο, το Αιγυπτιακό. Ναι. Σαν λάμπα είναι αυτό, πυρακτώσεως. Λοιπόν, κοντά πέφτεις. Κοντά πέφτεις. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένας... Σπιράλ έχει στη μέση, δεν έχει σπιράλ. Σαν τις λάμπες. Λοιπόν, θα σου πω τι είναι. Εδώ βλέπεις το πάνω, στην κούρμπα, βλέπεις ένα μαγνήτη. Mm-hmm. Το πάνω κομμάτι, βλέπεις ένα μαγνήτη. Βλέπεις επαγωγικά ποινία. Ναι, ναι. Όντως, ποινία, ναι. Πιο κάτω, κάτω από τα ποινία, βλέπεις περιέλυξη χαλκού στον άξονα. Ναι. Στον οριζόντιο βλέπεις ένα ράβδο μαγνήτη, μια μαγνητική ράβδο στην ουσία. Μάλιστα. Και αυτό το οριζόντιο, το οριζόντιο εδώ στη μέση, συγγνώμη, εδώ αυτό, ναι, είναι ένας χαλίβδινος σωλήνας για την αύξηση έντασης ρεύματος. Αυτό, οι Αιγυπτιολόγοι το θεωρούν ότι είναι το ιερό σύμβολο, το Αν. Μάλιστα. Θα λοιπόν, κλείσουμε. Κλείνουμε, Κωνσταντίνε, ναι. Περίμενε τώρα να δεις, τώρα πλάκα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είδαμε λοιπόν ένα Αιγυπτιακό σταυρό, υποτίθεται, λατρευτικό, το λεγόμενο Ανκ. Εδώ θα δεις λοιπόν τον ηλεκτρικό ταλαντωτή του Τέσλα. Μάλιστα. Καλό. Το βλέπεις. Ίδιο. Είναι ακριβώς ο οποίος έχει και θεραπευτικές ιδιότητες, έτσι. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μας κάνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις και σήμερα πάντως. Αυτά δεν τα έχει ξαναδείξει ποτέ κανένας στην ελληνική τηλεόραση. Μα πραγματικά, εδώ είναι το κύκλωμα. Αυτό είναι πολύ σπάνιο το σχέδιο. Είναι σχέδιο του Τέσλα. Mm-hmm. Τα δύο κάθετα ποινία που βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μεγάλο. Και αυτό είναι το μικρό. Είναι μικρότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, το αφήνω εδώ να το δούνε. Εδώ βλέπουμε λοιπόν την ασύρματη ενέργεια του Τέσλα που κρατάει μία λάμπα. Ο Τέσλα δεν χρησιμοποίησε μία πυραμίδα, χρησιμοποίησε ένα ποινίο. Έτσι, πρόσεξε τώρα. Εδώ λοιπόν είναι γνωστή αυτή η τυχογραφία, ναι. Μπράβο. Και αυτό υπάρχει λοιπόν, και ακόμα μία στην οποία είχα αναφερθεί και εγώ στην προηγούμενη εκπομπή που δείχνει πάλι δύο γίγαντες. Δείχνει ένα γίγαντα και μικρότερους ανθρώπους με μια λάμπα μεγάλη που το πήραν και το κάναν πείραμα σε πανεπιστήμιο της Αγγλίας. Ναι. Το τι θα δείξουμε στην επόμενη εκπομπή πραγματικά θα πάθουν πλάκα. Εδώ κοίτα. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ένα ταλαντωτή, μια κεραία με ποινία που λαμβάνει ασύρματη ενέργεια. Και πάνω βλέπουμε, εδώ, πάνω βλέπουμε την ασύρματη ενέργεια. Έτσι, mm-hmm. Το ρεύμα δηλαδή, την ασύρματη ενέργεια. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα τριπλό σύστημα. Έτσι ονομάζεται, τριπλό σύστημα. Και εδώ βλέπουμε κάποιους, έναν Αιγύπτιο που κρατάει μια λάμπα. Όπως κρατούσε και ο Τέσλα. Και ο Τέσλα. Αλλά η όλη ιστορία αυτή, αν νομίζουμε ότι είναι αρχαία, πριν 4.500 χρόνια, μπορεί να φτάσουμε σε αυτή τη τεχνολογία πίσω 11.000 χρόνια. Να πάμε στην Ατλαντίδα δηλαδή. Κάπου εκεί. Μάλιστα.
Φοβερά είναι αυτά που μας έδειξες, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε και μια εκπομπή για το θέμα της επίπεδης γης με αποσπάσματα από τρέιλερ ταινιών διάσημων παραγωγών του Hollywood, σαν και αυτό που μου έστειλες με τον Jim Carrey από το King Kong vs. Godzilla, που δείχνουν περίεργα πράγματα με το θόλο. Θέλω να κάνουμε μια εκπομπή και να τα δείξουμε αυτά. Είδες πόσα σου έστειλα. Ναι. Πόσα φαίνονται στην. Πόσα δείχνουν λοιπόν με υποσυνείδητα μηνύματα. Να κάνουμε μια εκπομπή για αυτό, τα περίεργα που δείχνουν σε ταινίες και τρέιλερ σχετικά με το θέμα της επίπεδης γης. Πρόσεξε να δεις. Η Αίγυπτος, ναι, οι πυραμίδες κτλ. Επίσης έχουν. Έχω πάρα πολλά αρχεία, δεν μπορώ να το βρω. Άστε να τα δείξουμε στην επόμενη εκπομπή, κανονικά από την αρχή. Να έχουμε άλλη μία ώρα να τα δείξουμε. Εδώ, σε αυτό το σχέδιο. Σε αυτό το σχέδιο έχει να κάνει λοιπόν με τα μαγνητικά ρεύματα. Μάλιστα. Έτσι. Εδώ ωραία. Λοιπόν είναι τα ρεύματα. Κωνσταντίνε, άστε να τα δείξουμε στην επόμενη εκπομπή την Τρίτη, αναλυτικότατα. Θα δείξω μόνο αυτό και θα κλείσουμε. Εδώ λοιπόν ξέρεις τι είναι αυτό, έτσι. Είναι του Τέσλα πάλι. Μπράβο. Ναι. Του Τέσλα. Και αυτό είναι της Αιγύπτου. Το ίδιο πράγμα. Ηλεκτρισμός λοιπόν. Ακριβώς. Είναι ασύρματη ενέργεια. Ολοκληρώνουμε λοιπόν με αυτό το επεισόδιο, να μην ξαναγυρίσουμε πάλι στο τι ακριβώς ήταν οι πυραμίδες, η πυραμίδα της Γκίζας, η κεντρική. Οι υπόλοιπες πυραμίδες ήταν υποστηρικτές της κεντρικής πυραμίδας. Ήταν λοιπόν εργοστάσιο παραγωγής ασύρματης ενέργειας, η οποία είχε εμβέλεια 1000 χιλιόμετρα. Φοβερό. Κάλυπτε όλη την Αίγυπτο, είχε λοιπόν εμβέλεια 1000 χιλιόμετρα. Φοβερό. Και στον απόϊχο και τη συγκλονιστική ανακάλυψη μιας αρχαιολόγου από το εξωτερικό για τον τάφο της Κλεοπάτρας, που δεν ξέρουμε αν είναι της Κλεοπάτρας ή όχι, αλλά έχει γίνει ντόρος τώρα τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Τρίτο μέρος θα κάνουμε. Ναι. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό ξημέρωμα, εύχομαι. Τα ξαναπούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια και χαρά. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε με τα άκρως ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικότατα που μας έδειξε ο Κωνσταντίνος Μπενής πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Ειδικά, όχι πως από την αρχή δεν ήταν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κουβέντα, αλλά τώρα, ειδικά στο τέλος, αυτά που μας έδειξε σε σχέση και με τον Τέσλα, που είναι έναν διαφυσβήτα, ένας αναγνωρισμένος επιστήμονας που δεν θα τον ξεχάσει ποτέ η ανθρωπότητα. Αυτός ανακάλυψε σχεδόν τα πάντα, αν και τα χρεώσαν το σύστημα σε άλλους για να τον σβήσουν από την μνήμη. Δεν γίνεται όμως. Είναι συγκλονιστικά όλα αυτά. Και θα μπορούσε όλο αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος να το υιοθετούμε σήμερα μαζικά και να μην χρειάζεται ούτε να πληρώνουμε ρεύματα, ούτε να εξαρτιόμαστε τους πετρελαιάδες. Θα μου πει τώρα κανείς τι είναι αυτά που λες. Και όχι μόνο ότι είναι αυτά που λες, είναι και αν τα δεχτούμε, είναι και ρομαντικά. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια όμως. Δυστυχώς έχουμε μετατρέψει την ανθρωπότητα και ειδικά τους Έλληνες εδώ, που έχουν και συγκριτικά πλεονεκτήματα στη χώρα που ζουν με ορυκτά, με υδρογονάνθρακες, να έχουν κατατίσει ζήτουλες και να προσπαθούν να ζουν με 400 και 500 ευρώ. Τραγικό. Λοιπόν, βίντεο στη συνέχεια σχετικά με τις πυραμίδες, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τις επόμενες ενότητες της απόψινης εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την αποκλειστική συνέντευξη. Θα πει κανείς, μα είστε πιο πολύ με τα μυστήρια και τα σχετικά. Εμείς ψάχνουμε τα πάντα και την πολιτική, ακόμα και το παρασκήνιό της. Θα μας μιλήσει ο κύριος Λαφαζάνης, ο πρώην υπερυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, και για τα ανοίγματα που κάναν στους Ρώσους και γιατί δεν προχώρησαν αυτά για να έχει ενέργεια η Ελλάδα. Έχει μια συνάφεια κατά κάποιο τρόπο το θέμα. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις και τα όσα είπαμε στο πρώτο μέρος. Θα συνεχίσουμε τώρα λοιπόν με έναν επίσης εκλεκτό ομιλητή και φίλο, με τον οποίο έχουμε πραγματοποιήσει πολλές εκπομπές εξειδικευμένες και πάρα πολλές οι αναλύσεις οι οποίες έχουν γίνει, με τον κύριο Αλέξανδρο Νίκλαν από την πρωτεύουσα, σύμβουλο επιθεμάτων ασφαλείας, με τον οποίο θα μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα που αφορούν στη γεωπολιτική. Στον απόϊχο και του περιστατικού στην Κωνσταντινούπολη πριν από περίπου μία εβδομάδα, μια βομβιστική ενέργεια. Ενώ σήμερα είχαμε ακόμη μία ενέργεια, η οποία, μάλλον όχι σήμερα, τις τελευταίες ημέρες, σημάδεψε και σήμερα δόθηκε συνέχεια σε αυτό το διπλωματικό παιχνίδι που γίνεται. Ενώ τέλος πάντων από την Τετάρτη και μετά Πέμπτη, από το Πολυτεχνείο λοιπόν και μετά, είχαμε και ένα συμβάν με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Δένδια, κατά τη διάρκεια της πτήσης και της παρουσίας του στη Λιβύη, εκεί όπου του δημιουργήθηκε τέλος πάντων μια κατάσταση. Ο ίδιος δεν ήθελε να κατέβει από το αεροπλάνο. Είχε στείλει μήνυμα ότι ήθελε να κατέβει μόνο σε περίπτωση που τον υποδέχονταν ένας συγκεκριμένος άνθρωπος.
Όλο αυτό εντάσσεται γενικότερα στα παιχνίδια που γίνονται και από τους Τούρκους σε συνεργασία με τους συμμάχους τους, σε μια προσπάθεια, θα λέγαμε, να δημιουργούν τετελεσμένα σε πολλά επίπεδα. Και βέβαια έχουμε και το μεγάλο θέμα που αφορά όλη την Ιφίλιο, πολυεπίπεδα, το ρωσο-ουκρανικό. Αν και τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή και συνόδους που είναι σε εξέλιξη όλο τον πλανήτη, γίνεται λόγος ίσως και για το να οδηγηθούμε σε επαφές, σε, θα λέγαμε, ένα πεδίο να δημιουργηθεί, όπου να μπορέσει να υπάρξει αποκλιμάκωση. Βέβαια είναι ρευστά όλα, θα τα δούμε. Πάμε να συνδεθούμε μέσα στο Skype με την πρωτεύουσα και τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, καλημέρα, ευχαριστώ που είσαι ξανά εδώ στην εκπομπή. Καλησπέρα. Χαιρετώ εσάς και τους τηλεκρατές σας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με το θέμα το ρωσο-ουκρανικό. Είχαμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδος την πτώση ενός πυράβλου στην Πολωνία και πάρα πολλά που λέχθηκαν και από το ΝΑΤΟ και από τους Ουκρανούς και από τους Ρώσους. Πάντως, το κοινό σημείο ήταν ότι ο πύραυλος μάλλον δεν εκτοξεύτηκε από τη Ρωσία με στόχο το πολωνικό χωριό. Κάπως έτσι νομίζω έχει διατυπωθεί. Ίσως να ήταν ένα βλήμα που χτυπήθηκε μετά την αεράμινα των Ουκρανών και έπεσε. Τι λες? Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν είναι πύραυλος, αν είναι συντρίμια, αν είναι ουκρανικός, αν είναι ρώσικος. Βασιζόμαστε σε ό,τι η πληροφόρηση μας δίνουν δημόσια και από αυτό πατάμε και συνεχίζουμε και εμείς και παραθέτουμε τις απόψεις μας. Mm-hmm. Κρατώντας τις επίσημες δηλώσεις μόνο, το Πεντάγωνο θεωρεί ότι δεν ήταν ρωσικός πύραυλος. Ο Biden το ίδιο. Οι Ρώσοι αρνούνται. Οι Ουκρανοί λένε ότι ήταν S-300 ρωσικής κατασκευής και σταματάνε εκεί. Οι Πολωνοί έχουν διχογνωμία μεταξύ Πρωθυπουργού και Προέδρου τους στο πώς θα αντιδράσουν και πώς θα λειτουργήσουν σε αυτό το γεγονός, κυρίως γιατί έχει 2 νεκρούς, έτσι μην το ξεχνάμε. Γενικά δεν γνωρίζουμε. Στους πολέμους δυστυχώς η πληροφόρηση είναι το πρώτο θύμα. Mm-hmm. Οπότε κινούμαστε με το σκεπτικό των επίσημων δηλώσεων, όπου ας πούμε το χαρακτηρίζουν σε εισαγωγικά πάντα ένα ατυχές γεγονός με παράπλευρες απώλειες. Ναι. Πάντως η εκτίμησή σου ποια είναι, ότι 1/10 των όσων ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για διπλωματικές επαφές, για ένα μετριασμό ή για μια προσπάθεια να τα βρουν, ότι ίσως να οδηγηθούμε σε αποκλιμάκωση? Γιατί ούτως ή άλλως έχουμε δεδομένο ότι οι Ρώσοι αποχώρησαν από τη Χερσόνα και άλλες περιοχές, πράγμα για το οποίο έχει δεχθεί σκληρή κριτική ο Πούτιν από το εσωτερικό, από τον Ντούκιν μέχρι και άλλες εθνικιστικές φωνές στη Ρωσία. Από την άλλη πλευρά, οι Ρώσοι διαμηνύουν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά, ότι είναι κάτι το οποίο το λέει μόνο η Δύση. Και τα πράγματα φαίνεται πηγαίνουν σε μια αποκλιμάκωση. Την ίδια ώρα έχουμε και τον Ζελένσκι που λέει ότι εγώ με τον Πούτιν στην εξουσία δεν συνομιλώ. Δεν ξέρω, είναι λίγο τα πράγματα όπως το λες και εσύ. Ίσως να μην μπορούμε να βγάλουμε και άκρη στο τέλος. Υπάρχουν πολλές πτυχές, πολλές οπτικές σε αυτό το ζήτημα. Η μία αναφέρει ότι οι Ρώσοι κερδίζουν χρόνο δίνοντας χώρο. Ναι. Δηλαδή υποχωρούν ουσιαστικά. Δίνουν ας πούμε ένα πλεονέκτημα, ένα προβάδισμα στην Ουκρανία, το οποίο είναι και λίγο ανώδυνο με δεδομένο ότι έρχεται ο χειμώνας και θα είναι πολύ δύσκολα. Θα βρεθούν δηλαδή οι Ουκρανοί στη θέση των Ρώσων αντίστοιχα τον περσινό χειμώνα, ώστε να προσπαθήσουν να κάνουν προέλαση σε ένα έδαφος που κακά τα ψέματα πλέον θα έχει πιο συμπαγή άμυνα από τους Ρώσους. Δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, αν είναι όντως αυτό το σκηνικό. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά την αποκλιμάκωση έχει να κάνει, εγώ θα έλεγα, περισσότερο με την Αμερικάνικη πρωτοβουλία. Η Αμερικάνικη πρωτοβουλία εξ αρχής ήθελε την απεξάρτηση, ας πούμε, της Ευρώπης από το ρωσικό ενεργειακό δίκτυο και την αποδυνάμωση της Ρωσίας στο να έχει μεγάλη επιρροή μέσα στα τεκμηριώματα της Ευρώπης. Παράλληλα, ήθελε μια φθήνουσα πορεία όσον αφορά την ισχύ της Γερμανίας, ώστε να μπορέσει να μειωθεί λίγο η προστρεβή που υπήρχε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Όλα αυτά ήταν σημεία αναφορά σε τρεις αναφορές ασφαλείας του ODNI, του Directorate of National Intelligence στην Αμερική, και είχαν ένα πολύ συγκεκριμένο εδάφιο κάθε φορά που αναφερόταν στην ισχύ της Ρωσίας και στην επιρροή της στην Ευρώπη. Και τη σχέση της με τη Γερμανία ήταν μια σχέση αλληλεξάρτησης. Αυτό θέλαμε ουσιαστικά να διασπάσουν. Αυτό φαίνεται ότι κερδίσανε μέχρι στιγμής. Και ίσως η διαιώνιση πλέον της σύγκρουσης να είναι περισσότερο βάρος παρά να ωφελεί κάποιον. Είτε λέγεται Ρωσία, η οποία Ρωσία θα ήταν πολύ ευχαριστημένη να έμενε με το Ντονέτσκ και το Λουκάνσκ που έχει αυτή τη στιγμή υπό την κατοχή της, είτε για την Ουκρανία, η οποία αυτή τη στιγμή
Ναι, μεν θα χάσει έδαφος, αλλά κατά ψέματα τώρα να θυμόμαστε ότι οι περιοχές συγκεκριμένες ήταν ρωσόφωνες. Ας πούμε ότι οι κάτοικοι που ήταν εκεί πέρα ήταν περισσότερο μια μεγαλύτερη κλίση προς τη Ρωσία. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ότι θα αποκλιμακώσουν την επαύριο, θα πάνε σε ένα τραπέζι και θα τα βρούνε. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο πολύπλοκο από αυτό. Βλέπω να μην τελειώνει τόσο γρήγορα, τουλάχιστον η δική μου άποψη είναι αυτή. Θεωρώ ότι θα τον κλείσουμε το χρόνο σίγουρα, μιλώντας λαϊκά. Θα επεκταθεί δηλαδή η πολεμική σύγκρουση και ίσως να έρθει και σε ένα τύπη σπάγωμα, το οποίο ίσως να δώσει και χώρο για διαπραγματεύσεις, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν. Ναι. Πάντως, σε σχέση με αυτό που είπες, υπήρξαν πολλές αναλύσεις το τελευταίο διάστημα ότι ακριβώς οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονται και τόσο, γιατί έχουν, θα λέγαμε, φθορά στο οικονομικό πεδίο. Δεν τους συμφέρει ένας ανοιχτός πόλεμος σε αυτό το επίπεδο. Προσάρτησαν τις περιοχές για τις οποίες από την αρχή ο Πούτιν αυτό προέταξε ως επίσημη, θα λέγαμε, δικαιολογία για την έναρξη του πολέμου, δηλαδή να απελευθερωθούν οι περιοχές όπου καταπιέζονταν οι ρωσόφωνοι, οι ρωσικοί πληθυσμοί, και για να αποφύγει τη φθορά με έναν γενικευμένο πόλεμο, αποσύρεται, δεν τον ενδιαφέρει πλέον να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Ούτως άλλως δεν ήταν αυτός ο στόχος από την αρχή. Σύν ότι με δεδομένη την ενεργειακή κρίση και το δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ο χειμώνας θα αποβεί σε βάρος των Ουκρανών και των υπόλοιπων δυτικών. Πολλοί λοιπόν το έθεσαν αυτό παράμετρο δικαιολογία ή αιτιολόγηση τη αποχώρηση. Άσχετα αν ακούστηκαν φωνές εθνικιστικές που άσκησαν κριτική και στυλίδευσαν τη στάση του Πούτιν. Ναι, εγώ θα διαφωνήσω σε κάποια σημεία από αυτό. Θεωρώ ότι δεν ισχύει αυτό ότι δεν ήθελε να κατακτήσει την Ουκρανία. Ήταν εμφανής ο στόχος του να προελάσει. Ναι. Απλά κάποια στιγμή τα βρήκε σκούρα, όπως λέμε, και οπισθοχώρησε. Και φάνηκε καθαρά ότι οπισθοχώρησε από τον τρόπο φυγής των στρατιωτών του και το πώς παρατήσαν ουσιαστικά εξοπλισμό πίσω. Αν ήταν μια τακτική κίνηση, απλά θα βομβάρδιζε από μακριά ή, εν πάση περιπτώσει, θα έστεινε μια συμπαγή άμυνα στις περιοχές που ήθελε. Και για να πούμε και λίγο την γλώσσα της αλήθειας, αν παρέμενε εκεί εξ αρχής, ίσως και να μην γινόταν αυτός ο πόλεμος. Να υπήρχε δηλαδή μια σύγκρουση, αν θέλει, σε διπλωματικό επίπεδο, ίσως και κάποιες κυρώσεις, αλλά θα σταμάταγε εκεί. Αντίθετα, ο Πούτιν ήθελε να πάρει την Ουκρανία, ήθελε να επεκτείνει τις δυνάμεις του και τις επιρροές του μέσα σε αυτή τη χώρα. Τα βρήκε σκούρα. Υποχώρησε και πλέον πάμε γιατί αυτό που λέμε, ποιος μπορεί να χάσει τα λιγότερα. Mm-hmm. Ποιος θα χάσει τα λιγότερα σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Αυτό είναι ουσιαστικά. Η διαπραγμάτευση, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές μαζί, μπαίνεις ζητώντας τα πάντα, ζητώντας τον ουρανό με τα άστρα. Προσπαθείς να κερδίσεις το μεγαλύτερο κομμάτι ισχύως, να το πούμε έτσι, ώστε όταν θα έρθει η ώρα της διαπραγμάτευσης να δώσεις κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς το έχεις χαμένο. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, αυτό προσπαθούν και οι δύο πλευρές. Είτε η Ουκρανία και η Δύση, είτε λέγεται Ουκρανία και η Δύση, συγγνώμη, είτε λέγεται Ρωσία. Προσωπικά βλέπω και τις δύο πλευρές χαμένες. Και τη Ρωσία, γιατί πλέον έχει απομονωθεί, έχει στιγματιστεί απίστευτα. Ακόμα και αν φύγει ο Πούτιν, θα έχει πάντα την καχυποψία από τις άλλες χώρες το τι στρατηγική υπάρχει. Ενώ αντίστοιχα και η Ευρώπη έχει πληγεί με την έννοια ότι πλέον αναγκαστικά προσανατολίζεται σε ένα άλλο ενεργειακό τοπίο, το οποίο είναι και πιο ακριβό, θα τη δυσκολέψει στην ανάπτυξή της και τη φέρνει αρκετά χρόνια πίσω. Ο μόνος κερδισμένος αυτή τη στιγμή είναι η ΗΠΑ. Είτε γιατί έχουν το LNG, το οποίο έχει ανοίξει μια μεγάλη αγορά για αυτούς, είτε γιατί, όπως είπα εξ αρχής, έχουν μειωθεί οι επιρροές και οι θέσεις ισχύως της Γερμανίας και της Ρωσίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Τώρα, είχαμε τελευταία και κάποια θέματα σχετικά με τους Σέρβους και τους Κωσοβάρους. Μάλιστα, κινητοποίησαν ή μπήκαν σε κατάσταση ετοιμότητας οι Σέρβοι, όπως διαμήνυσε και η ηγεσία τους το τελευταίο διάστημα. Και τους προηγούμενους μήνες επίσης είχαμε εντάσει σε αυτό το επίπεδο. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε αυτό το άλλο μέτωπο εδώ στα Βαλκάνια από τα βόρειά μας να δημιουργήσει θέματα? Με αυτό υποβόσκει χρόνια. Δεν νομίζω ότι θα φανεί κάτι σύντομα. Είναι περισσότερο εθνικές εξάρσεις στην περιοχή αυτή παρά κάτι το οποίο θα συμβεί άμεσα. Δεν αποκλείω βέβαια κάποια γεγονότα να κλιμακώσουν, αλλά δεν θα είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει μια νέα δίνη στην περιοχή. Όχι τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Θεωρώ, για να σου δώσω ένα κατάλληλο, πολύ πιο πιθανό να υπάρξει κάτι στη δική μας περιοχή παρά στην περιοχή μεταξύ Αλβανίας και Σερβίας. Σε κάθε περίπτωση, ναι, okay, είναι ένα σημείο τριβών και διαφωνιών εκεί, το οποίο κρατάει από την δεκαετία του 90. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ σύντομα.
Μάλιστα. Τώρα, στα δικά μας, είχαμε όπως είπα περίπου την Τετάρτη πριν να ήταν το επεισόδιο με τον Δένδια, ο οποίος έφτασε στο αεροδρόμιο στην Τρίπολη, αν δεν κάνω λάθος, στη Λιβύη και δεν κατέβηκε τελικά γιατί δεν πήγε αντιπροσωπείο που περίμενε να τον συναντήσει. Κατήγγειλε το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο ξανά για παιχνίδια της Άγκυρας, δηλαδή προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είμαστε σε μια εποχή, το έχουμε ξαναθίξει, όπου έχει αλλάξει τη ρητορική της η Τουρκία. Έχει γίνει πολύ πιο διεκδικητική και μιλά πλέον για πράγματα που δεν τα άκουγε στο παρελθόν, για αφοπλισμό των νησιών. Και τι σχολιάζεις, πιστεύεις ότι κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν αρκετοί που επισημαίνουν ότι η Τουρκία είναι σαν το σκύλο που γαβγίζει αλλά δεν δαγκώνει, αλλά είναι έτσι, ή κάποια στιγμή όντως θα κάνει πράξη αυτό που λέει τώρα, με ποια μορφή μπορεί να είναι αυτό, είναι ένα θέμα. Δηλαδή, ίσως με μια προβοκάτσια, ίσως με το προσφυγικό, θα λέγαμε, ένα εργαλείο, με μια απόβαση νησί, δεν ξέρουμε. Πιστεύεις ότι μπορεί όντως να γίνει πράξη, να κάνει πράξη αυτά που λέει η Τουρκία? Για μένα υπάρχει ένας λάθος προσανατολισμός της κοινής γνώμης αυτή τη στιγμή. Κάθε μέρα τουλάχιστον όσο παρακολουθώ και εγώ τις ροές από δισεογραφικά κατά κύριο λόγο και όχι από έντυπα τα οποία, από έντυπα από ιστοσελίδες, βάση περιπτώσει, τα οποία έχουν να κάνουν με χώρους αναλύσεων, κατευθύνονται όλοι στο τι θα κάνει η Τουρκία. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει η Τουρκία, μας ενδιαφέρει τι θα κάνουμε εμείς. Ναι. Η στρατηγική μας λοιπόν ποια είναι όσον αφορά το κομμάτι των κοιτασμάτων, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά το σημείο εστίασης. Εάν εμείς όντως θα προχωρήσουμε σε εξορίξεις, έρευνες κτλ., οι οποίες έχουν προαναγγελθεί ήδη, εάν εμείς θα αντιδράσουμε με ικανή ισχύ απέναντι σε μια περίπτωση που θα βγει το ερευνητικό της Τουρκίας πέρα από την ΑΟΣ της Λιβύης και θα προχωρήσει προς την περιοχή την οποία αυτοί θέλουν να αμφισβητήσουν, εάν εμείς θα διατηρήσουμε στράτευμα στα νησιά και θα το ενισχύσουμε και θα αναπτύξουμε ένα δίκτυο άμυνας, το οποίο για μένα πρέπει να φτάσει μέχρι και την Κύπρο, να καταλάβει και την Κύπρο το δίκτυο άμυνας, να δημιουργηθεί και εκεί δηλαδή ένας θύλακας άμυνας. Με ενδιαφέρει δηλαδή πιο πολύ η δική μας στρατηγική παρά το τι θα κάνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι γενικώς θα προσπαθήσουν να κάνουν πολλά. Εάν αφήνεις στρατηγική πρωτοβουλία στον αντίπαλό σου, στο τι θα κάνει εκείνος για να αντιδράσει εσύ, προφανώς θα τρέχεις και δεν θα προλαβαίνεις. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα ότι καλό θα ήταν για μας να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε εμείς, να εδραιώσουμε κάποια πράγματα που ζητάμε, με δεδομένη τη χρονική συγκυρία και με δεδομένο ότι πλέον στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ επικρατήσανε δημοκρατική ευτυχώς στη Γερουσία και παραμένει ο Μενέντες στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, με συγχωρείτε. Οπότε με αυτές τις συγκυρίες να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, να εδραιώσουμε ένα πλεονέκτημα προβάδισμα που αυτή τη στιγμή μας έχει πάει μερικά χρόνια μπροστά συγκριτικά με την Τουρκία και μετά να δούμε τι κάνει η Τουρκία και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Μάλιστα. Θεωρείς ότι έχουμε ενισχυθεί αρκετά ή έχουμε ακόμη πολλά περισσότερα να εντάξουμε και πρέπει στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, και αναφέρομαι στην προμήθεια των Ραφάλ, που ήταν κάτι σημαντικό σαφέστατα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πεδία που ακόμη όχι απλώς χωράει, υπάρχει περιθώριο ενίσχυσης, υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο και χρειάζεται να γίνει αυτό. Για παράδειγμα, ακούγονται φωνές ότι παίρνουμε τις Μπελαρά τις φρεγάτες, αλλά δεν έχουν τους Σκάλπ Ναβάλ, δηλαδή ένα όπλο το οποίο θα έδινε συγκριτικό πλεονέκτημα ακόμη περισσότερο. Συμφωνείς με αυτό? Ισχύει καταρχάς, είναι ράδιο Ρεβίλα? Δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα μου κάνει και εντύπωση ούτε αρνητική ούτε θετική. Πολλές φορές τους εξοπλισμούς τους παίρνεις μεταγενέστερα ή τους παίρνεις μέσα σε ένα πακέτο, αναλόγως πόσο συμφέρον είναι αυτό για την αγορά εκείνη τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ δεν θα έμενα, και την άλλη φορά το έχουμε συζητήσει αυτό. Την Μπελαρά την περιμένουμε, αν θυμάμαι καλά, στο τέλος του 25. Ναι. Την πρώτη. Από τα Ραφάλ έχουμε ήδη μία μοίρα αξιόμαχη, αλλά είναι αυτό όλο. Πέραν τούτου, αν εξαιρέσει και τα Μάρντερ τα οποία ήρθαν και πήγαν στον Εύρο, δεν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερα ισχυρό. Έχουν γίνει κάποιες συμμαχίες και συμφωνίες, αλλά σε επίπεδο εξοπλισμού αυτή τη στιγμή, αν μιλάμε για παράδειγμα για τον απλό στρατιώτη, ούτε εθνικό τυφέκιο έχει υπάρξει μέχρι στιγμής, ούτε έχουμε δει κάποια σοβαρή αλλαγή στον τρόπο εκπαίδευσης του ελληνικού στρατού, στον τρόπο ενδυνάμωσης, αν θέλεις, του δυναμικού. Ένα παράδειγμα, φέρνω τη θητεία η οποία υποτίθεται ότι θα πήγαινε κάποια στιγμή, θα αυξανόταν, το οποίο δεν έγινε και ποτέ. Ναι. Στην αξιοποίηση της ελληνικής εφεδρείας, η οποία είναι ικανότατη αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι την τελευταία φορά που πήγε σε διεθνή διοργάνωση η ελληνική εφεδρεία πήρε την τρίτη θέση. Μιλάμε δηλαδή για ένα πλήθος επιλογών που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση και για μένα δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα. Παραμένουμε στους τίτλους ότι ναι, οκ, θα έχουμε τα Ραφάλ, οκ, τα έχουμε μία μοίρα. Θα έχουμε, ας πούμε, το
το αμυντικό σύστημα το οποίο φαίνεται το Ισραήλ και θα τυφλώσει τους Τούρκους για τα drones που είπανε, περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει για να ενεργοποιηθεί. Περιμένουμε τις Μπελαρά το 2025. Επί του παρόντος, εάν δηλαδή σημειωθεί κάτι τον επόμενο μήνα, να το πούμε έτσι, ένα σενάριο φαντασίας, η δυναμική μας δεν έχει μεγάλη διαφορά από ό,τι είχε πριν 1,5 χρόνο. Ναι. Ας κάτσουμε να το σκεφτούμε λίγο αυτό το πράγμα. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, Αλέξανδρε. Και μιας και αναφέρθηκες στο θέμα του εθνικού τυφεκίου, καταρχάς το G3 δεν είναι το εθνικό τυφέκιο αυτή τη στιγμή, χρόνια τώρα στον τακτικό στρατό, ναι. Και το Mi-4, Mi-16 είναι στις ειδικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Αυτό δεν ισχύει? Ναι. Κατά κύριο λόγο, ναι. Κατά κύριο λόγο, ναι. Και νομίζω ότι έχουν γίνει δοκιμές σε πολλά αξιόλογα τυφέκια που κυκλοφορούν παγκοσμίως, δηλαδή από το G36 μέχρι το SCAR. Λέω τώρα γιατί του παρακολουθώ και εγώ και παρακολουθώ γενικότερα τα θέματα των απλών δυνάμεων. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη, όπως είπες και εσύ, σε αυτό το επίπεδο σημαντική, έτσι δεν είναι? Το τελευταίο, αν θυμάμαι καλά, ήταν το Ταβόρ το Ισραηλινό που δοκιμάσανε. Ναι. Μπράβο. Το οποίο δεν ξέρω τι αποτέλεσμα έχει, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι και προφανώς δεν θα ανακοινωθεί, έτσι δεν το ζητάμε αυτό. Ναι. Εμείς ζητάμε να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν. Και σου λέω τα πιο απλά πράγματα αυτή τη στιγμή, το οποίο αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Όσο ισχυρό ηθικό και να έχουμε, όσο θέληση και να υπάρχει, μιλάμε πλέον για μοντέρνους πολέμους, τους οποίους τους βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έτσι, στη Ρωσο-Ουκρανία. Εάν δεν υπάρχουν οι σωστές μεθόδοι εκπαίδευσης, ο σωστός εξοπλισμός για το άγημα το ίδιο, δηλαδή σκέψου, να πούμε ένα πολύ απλό, επειδή υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά στην εκπομπή σου, τηλεθεατές εννοώ, εάν βρεθεί ένα άγημα τη νύχτα έξω, σε συνθήκες μάχης και δεν έχει night vision. Night vision είναι η νυχτερινή όραση. Ναι. Ναι, τα οπτικά βοηθήματα. Λοιπόν, πώς θα λειτουργήσει? Στον ελληνικό στρατό το night vision είναι κλειδωμένο στην αποθήκη, όσο γνωρίζω. Δεν τα χρησιμοποιούν, για να μην χαλάσουν. Ναι. Δηλαδή, είχε ακουστεί κάτι για κάποια ελληνική πατέντα ή ελληνικό προϊόν σε αυτό το επίπεδο ή όχι? Δεν γνωρίζω. Πολύ ευχάριστο θα ήταν αυτό, αλλά δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς μιλάμε τώρα για το γενικό μέσο όρο. Ναι. Δεν περιμένω βέβαια ο κάθε κληρωτός να έχει ένα night vision, έτσι, να είμαστε και να μιλάμε ρεαλιστικά. Αλλά απ' την άλλη, όταν συζητάμε για κάποια πράγματα τα οποία θεωρούνται αυτονόητα, όπως π.χ. το Άρβυλο, έχουμε Άρβυλο σχεδιασμένο από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Και τώρα τελευταία έχει αλλάξει. Κάποια κομμάτια δηλαδή έχουν έρθει. Λοιπόν, μιλάμε για πολύ βασικά πράγματα. Απέναντι στρατοχωροφυλακή, η Τζεράντα Μαρή των Τούρκων, έχουν, αν δείτε τον εξοπλισμό τους, πλησιάζει αυτό των ειδικών δυνάμεων. Είναι χαώδης η διαφορά στο επίπεδο του στρατού ξηράς όσο αφορά τον εξοπλισμό. Και εγώ δέχομαι ότι έχουμε, όπως είπα πριν, και ισχυρό ηθικό και ισχυρή θέληση και τα πάντα. Η ισχυρή θέληση και το ισχυρό ηθικό δεν κάνει τίποτα απέναντι σε μια σφαίρα 62. Εάν δεν έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό. Και να σημειώσουμε ότι αυτό που μετράει για τους Τούρκους χρόνια τώρα είναι ότι έχουν εμπειρία, ειδικότερα οι ειδικοδυναμίτες τους, αλλά και ίσως και όχι μόνο, από το κουρδικό. Δηλαδή αυτοί πολεμάνε χρόνια, έτσι. Δεν παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Βασίλη, θα διαφωνήσω. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή στη Συρία πολεμάνε με πρόξεις, πολεμάνε με μισθοφόρους, με τζιχαντιστές. Είναι ελάχιστος ο στρατός τους, ο τακτικός, οι ειδικές δυνάμεις όπως ανέφερες, οι οποίες λαμβάνουν μέρος σε κάποιες επιχειρήσεις. Το κύριο άγγιγμά τους, η κληρωτή τους, να το πούμε έτσι, ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα του στρατού, δεν λαμβάνει μέρος σε αυτές τις επιχειρήσεις. Κάποιοι εκ των ειδικών τους δυνάμεων όμως είναι πολύ έμπειροι, γιατί έχουν πολεμούν εκεί στα μέτωπα. Σύμφωνοι. Μιλάμε για τις ειδικές δυνάμεις όμως. Οι ειδικές δυνάμεις έχουμε και εμείς. Mm. Και το αν λαμβάνουν ή αν δεν λαμβάνουν μέρος σε επιχειρήσεις, προφανώς δεν θα δημοσιευτεί κιόλας. Ναι. Υπάρχουν ξαφέστατα και θέματα τα οποία δεν γνωστοποιούνται και ποτέ, άλλωστε. Ναι, προφανώς. Μάλιστα. Αλλά μένουμε πάντα στο μέσο όρο. Για να φτάσουμε και στο άλλο κομμάτι, αυτό που είπα πριν για την εφεδρεία. Αυτή τη στιγμή, καλώς εχόντως των πραγμάτων, οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε μια ηλικία, ας πούμε, μάχημη για την Ελλάδα, είναι από 18 μέχρι 55, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, μεταξύ αυτών, οι περισσότεροι, το μέγιστο που είχαν σε περιβάλλον άσκησης, δηλαδή τριβής με τα αντικείμενα κτλ., δεν πιστεύω ότι ξεπερνάει το μήνα. Συγκεντρωτικά. Είναι πραγματικά, επειδή μιλάμε για εφεδρεία πολλές φορές, το έχεις ακούσει και εσύ φαντάζομαι, έχουμε ναι μεν ικανούς ανθρώπους ατομικά, δηλαδή σε ατομικό επίπεδο κάποιοι μπορεί να κάνει παπάδες κτλ., αλλά μέσα σε μια ομάδα τι γίνεται, πώς μπορεί να λειτουργήσει? Θα μπορέσει να λειτουργήσει? Δηλαδή, σκέψω ότι σε μια.
Κάνω παράδειγμα την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή σε μια ομάδα, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι θα επιχειρήσουν θα έχει μισθοφόρους, θα έχει τακτικό στρατό, θα έχει και πολίτες. Οι μισοί δεν έχουν ξαναπιάσει όπλο. Δεν είχαν ξαναπιάσει όπλο, τέλος πάντων, στην αρχή. Ο πρώτος κίνδυνος, να το πούμε έτσι, είναι τα φύλλα πυρά, να τη φας την πλάτη από δικό σου. Έχουμε κάνει drill down αυτή τη στιγμή σε πολύ χαμηλό επίπεδο, γιατί ξεκίνησε η συζήτηση από τους εξοπλισμούς. Απλά θέλω να δείξω το φεδρό του πράγματος, να μιλάμε για τίτλους, και καλά κάνουμε και μιλάμε για τίτλους. Έχουμε τα υπέρτατα όπλα, δεν ξέρω τι, πέμπτης γενιάς και δεν ξέρω τι. Αλλά από κάτω το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα χρειαστεί να αντιδράσει σαν τελευταία γραμμή άμυνας, όπως έγινε στον Εύρο τότε, αν θυμάσαι, το 2020. Και φεύγανε από εδώ πέρα. Δεν υπήρχε δίκτυο logistics εφοδιασμού. Δηλαδή, πήγαιναν ιδιωτικές πρωτοβουλίες και τους πήγαιναν κάλτσες, ρουχισμό, φαγητό. Πράγματα απίστευτα. Και ναι, μεν εντάξει, okay, είναι αυτό που λέμε πριν, το ηθικό και η θέληση, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Mm-hmm. Είδαμε τι συνέβη με τους Ρώσους όταν κατέπεσε το λογιστικό τους δίκτυο. Το logistics, συγγνώμη. Το support, το εφοδιαστικό τους δίκτυο. Τρέχανε πανικόβλητοι μπροστά πίσω. Σταματούσαν να τάξει μέσα στη μέση γιατί δεν είχαν κάψιμα κτλ. Τώρα έχεις ανοίξει ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι άγνωστο για τους περισσότερους. Μιλάς για όλες αυτές που δεν είναι ακριβώς λεπτομέρειες. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά δεδομένα που τα αγνοεί ο κόσμος. Και είναι συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από τις επιχειρήσεις και επί του πεδίου στο Ρωσο-Ουκρανικό. Οπότε, προεκτείνοντας όλο αυτό το οποίο έχεις θέσει και με έχεις προλάβει ήδη, γιατί ήταν τα επόμενα ερωτήματα, τι άλλο το είχαμε θέσει επίσης ως ερώτημα και όταν κάναμε εκπομπή από πριν το καλοκαίρι που πέρασε, όταν είχε πρωτοξεκινήσει η δική στρατιωτική επίθεση των Ρώσων, στο είχα θέσει ως ερώτημα. Υπάρχει κάτι άλλο που έχει εξαχθεί ως συμπέρασμα επί του πεδίου γενικότερα, πώς μπορεί να λειτουργήσει από τον πολίτη στην πολιτοφυλακή μέχρι και τις ενόπλες δυνάμεις ή τις ειδικές δυνάμεις σε μια τέτοια κατάσταση. Και θέλω να βάλω επίσης και το μεγάλο θέμα των drones. Που οι Ρώσοι πήραν drones από το Ιράν, έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά και αυτοί. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον τα drones εκεί. Έχουμε και εμείς την απειλή των drones από τους Τούρκους, που σηκώνονται μαχητικά μας, όπως είναι τα F-4 Phantom για παράδειγμα, και όχι μόνο για να αναχαιτίσουν drones. Θεωρούμε απειλή τα τουρκικά drones και ήδη λένε οι επιτελείς ότι κάνουμε και εμείς κινήσεις για να ενισχυθούμε σε αυτό το πεδίο. Οπότε διτώ το ερώτημα. Πρώτον, ως συνέχεια των πολύ σημαντικών που είπες για τον πολίτη, τον ανεκπαίδευτο και όλα τα σχετικά, όλα αυτά που τόσα χρόνια συζητάμε στην Ελλάδα που έχουν να κάνουν με τις πόλεις. Τις υβριδικές απειλές, την τρομοκρατία, τα στρατόπεδα, τα έχουμε ξανασυζητήσει με αφορμή περιστατικά που έχουν συμβεί σε πρεσβείες και όχι μόνο στην Ελλάδα. Από εκεί λοιπόν μέχρι το αν εξάγονται άλλα συμπεράσματα για νεωτερισμούς και νεότερα δεδομένα πλέον στις σύγχρονες απειλές και στις εμπόλεμες καταστάσεις με αφορμή το Ουκρανικό. Και δεύτερον, η απειλή των drones ή η εποχή των drones. Ξεκινάμε από πάνω προς τα κάτω. Λοιπόν, ζήσαμε, ήμασταν τυχεροί. Ως άνθρωποι και ζήσαμε, ως γενιά, συγγνώμη, και ζήσαμε μία περίοδο ειρήνης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία έφτασε περίπου τα 80 χρόνια κοντά, χωρίς να εμπλακεί η Ευρώπη σε συγκρούσεις. Πλέον αυτό σταματάει. Το βλέπουμε ήδη στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Υπάρχουν ήδη κάποιες τριβές, όπως είπες πριν, στα Βαλκάνια. Γενικά δεν υπάρχει πλέον αυτό το περίοδος ειρήνης. Μάλιστα σήμερα είδα ένα δημοσίευμα που έλεγε για την αναφορά της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Γερμανίας που έδινε σενάριο για σύγκρουση με τη Ρωσία και έδινε κάποιες λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει. Όταν βλέπεις τέτοιες αναφορές, οι οποίες βγαίνουν πλέον από υπηρεσίες πληροφοριών, σημαίνει ότι υπάρχει πάντα πιθανότητα να ξεσπάσει μια σύγκρουση. Οπότε το επιχείρημα ότι δεν θα συμβεί, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω, που πολλές φορές ακούγαμε, είμαστε στην Ευρώπη, είναι πολιτικά, είναι οικονομία, δεν ξέρω τι κτλ. Δεν υφίσταται. Κάλλιστα μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις έναν βαθμό ετοιμότητας. Φτάνουμε λοιπόν τώρα και στο κομμάτι που είπες για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Επειδή είχαμε τον πόλεμο στη Συρία, είχαμε τον πόλεμο στη Λιβύη, είχαμε τον πόλεμο στην Αρμενία με τους Αζέρους και έχουμε τώρα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε όλα αυτά τα πεδία. Εκείνοι οι οποίοι βρέθηκαν σε δυσάρεστη θέση ήταν αυτοί οι οποίοι δεν είχαν προετοιμαστεί για πόλεμο. Ήταν δηλαδή υποδεέστεροι τεχνολογικά, δεν είχαν εκπαιδευτεί για τις νέες μορφές πολέμου και σε κάποια χρονικά σημεία, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκαν απέναντι σε τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία δεν ξέραν πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Ακόμα και σε απλές ενέργειες. Για παράδειγμα, και επειδή ανέφερε τα drones αυτή τη στιγμή, τα drones χωρίζονται για μένα. Σε δύο κατηγορίες, σύνομαι σε τρεις κατηγορίες. Η μία είναι τα mini games, όπως λέμε, που μπορείς να πάρεις από το ράφι ενός παιχνιδάδικου και έχουν ένα κοστολόγιο γύρω στο χιλιάρικο σε λιανική τιμή κιόλας.
όπου μπορείς να το εφοδιάσεις με κάποια μετατροπή, με μια βομβίδα ή κάτι τέτοιο, να πάει να κάνει μια ζημιά. Υπάρχουν τα drones τα οποία είναι αναγνωριστικά, που βρίσκονται διάφορα σημεία κτλ. Τα οποία, OK, μπορείς να τα τυφλώσεις, δεν σου κάνει ζημιά μεν άμεσα, αλλά έμεσα δίνοντας το στίγμα σου που βρίσκεις κτλ., ακολουθεί το πυροβολικό. Και υπάρχει και το drone το οπλισμένο, το οποίο έχουν και οι Τούρκοι φυσικά, έχουν και άλλες χώρες, ή μπορεί να γίνει καμικάζι, όπως είναι τα σαχί, αν θυμάμαι καλά, έτσι λέγονται τα ιρανικά. Αυτά για να αντιμετωπιστούν, δεν υπάρχει μια πανάκια. Δηλαδή, δεν θα πάρεις ένα όπλο να αντιμετωπίσεις τα πάντα. Το κάθε ένα έχει και το κόστος. Δηλαδή, αν έχεις ένα drone απέναντί σου, το οποίο είναι το χιλιάρικο, όπως λέμε, θα ξοδέψεις ένα πύραυλο πάνω σε αυτό? Όχι, προφανώς. Θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο με πυρά διασποράς, με γεράκια, ό,τι θες πες, δηλαδή, τέλος πάντων, ή ένα όπλο ραδιοκυμάτων να το καταρρύψεις. Στα άλλα δύο, σε άλλες δύο κατηγορίες, θα πρέπει να έχεις ένα όπλο τύπου, όπως είπα πριν, από το Ισραήλ, που θα το τυφλώνει ή, εν πάση περιπτώσει, θα το αχρηστεύει τις επικοινωνίες του. Ή θα έχεις κάποιο όπλο το οποίο αντίστοιχου κόστος θα μπορεί να το καταρρύψει. Γιατί αν σηκώνεις τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα F-16 για να το καταρρύψει, που καίει, θεωρητικά μιλάμε τώρα, έτσι, ένα ποσό 100.000 ευρώ, ας πούμε, την ώρα, και όλο το drone δεν κοστίζει τόσο, κάπου έρχεται σαν ισορροπία αυτό όλο το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Παράλληλα, και εφόσον μιλάμε για drones γενικά, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ποικίλουν σε μεγέθη πλέον. Υπάρχουν από nano robots, nano UAV, nano drones, όπως λέμε. Από ένα κουνούπι, δηλαδή. Ακριβώς. Το έβγαλε ο Βρετανικός στρατός, το οποίο είναι σε επίπεδο δημιουργίας. Το έχεις μαζί σου και λειτουργεί τα κόνα σας. Λειτουργεί ανιχνευτικά. Το στέλνεις κάπου, ελέγχει γύρω-γύρω, βλέπεις τι βρίσκεται και συνεχίζεις, ή αντίστοιχα, μπας περιπτώσει, κάνεις κάποιες ενέργειες. Και υπάρχουν φυσικά και τα οπλισμένα, τα οποία είναι στυλ Predator. Predator λέγεται το drone, για να μην μπερδευόμαστε, το οπλισμένο το αμερικάνικο. Λοιπόν, υπάρχουν και τύπου Predator τα οποία είναι. Είναι σχεδόν ως ένα F-16, ας πούμε. Σχεδόν jet, ναι, είναι σχεδόν jet. Και έρχονται και τα jet propelled, τα jet motored drones σύντομα, τα οποία θα είναι με κινητήρα jet, δεν θα είναι δηλαδή με έλικα, όπως είναι πλέον σήμερα τα σημερινά. Παράλληλα, μαθαίνουμε, πέρσι το έμαθα εγώ βέβαια, υπάρχουν ακόμα και ναυτικά σκάφη τα οποία κινούνται αυτόνομα. Δηλαδή, πέρσι, αν θυμάμαι καλά, είχα ακούσει για την ακτοφυλακή των ΗΠΑ, η οποία έβγαλε λιμενικά σκάφη για να φυλάνε τα σύνορά τους, τα οποία κινούνται αυτόνομα από κέντρο επιχειρήσεων. Έχει εξελιχθεί πολύ το πράγμα. Γι' αυτό είπα εξ αρχής ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω σε θέματα τέτοια. Και όταν μιλάω για εκπαίδευση και μιλάω για ασκήσεις, δεν μιλάω τώρα να κάνουμε το κλασικό πυρτή κίνηση. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Και είναι για ανοιχτό πεδίο κτλ. Σε αστικό πεδίο που έχεις τα drones, έχεις απειλές 360 μοίρες, πώς λειτουργείς, πώς κινείσαι σαν ομάδα, πώς πρέπει να προφυλαχθείς, τι πρέπει να κάνεις. Στην Ελλάδα δεν ξέρουν ακόμα να κάνουν πρώτες βοήθειες και να κάνουν κάρπα 9 στους 10. Θα μάθουν τώρα να. Δηλαδή, έχεις δίκιο σε αυτά τα θέματα και είναι πολύ, πολύ σοβαρά. Δεν το συζητάμε. Θυμίζω ότι πέρσι το είχαμε συζητήσει μαζί και θυμάμαι ότι κάποιοι οι τηλεθεατές σου μεταγενέστερα στο YouTube το σχολιάζανε ουσιαστικά μηδιώντας. Η Εστονία είχε κάνει εκπαίδευση σε όλους τους πολίτες της 2 εβδομάδες να κάνουν ανταρτοπόλεμο. Γιατί φοβόντουσαν εισβολή της Ρωσίας. Όχι πέρσι, με συγχωρείς, το 19, με συγχωρείς. Δεν είναι πολύ μακριά αυτό. Δηλαδή, η συνεχής λειτουργία μέσα σε μια εφεδρεία. Εφεδρεία με την έννοια ότι πας και κάνεις μια εκπαίδευση ή, εν πάση περιπτώσει, κινείσαι σε ένα πεδίο όπου έχεις μια τριβή με ένα αντικείμενο. Δεν είναι χαζοί οι Ισραηλοί που το έχουν συνεχώς, δηλαδή το έχουν επιβάλει σαν μια νοοτροπία ζωής. Επειδή ζουν σε μια εμπόλεμη περιοχή οι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή συνεχώς έχουν εμπόλεμη περιοχή δίπλα τους. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Θα εξαντλήσουμε την εκπομπή σου αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Θεωρώ και ξαναγυρνάμε στο αρχικό αυτό που λέγαμε εξ αρχής. Καλοί εξοπλισμοί. Μπράβο μας. Βέβαια, χωρίς όλα αυτά που μας έχεις περιγράψει τώρα. Καταρχάς, νομίζω ίσως να μην έχουν ξανακουστεί στην ελληνική τηλεόραση αυτά και δεν το λέω τώρα για να πρεαυτολογήσω για την κουβέντα μας, αλλά έχει θίξει θέματα τα οποία και στο παρελθόν μαζί σου τα έχουμε συζητήσει. Όπως είπα για τις υβριδικές απειλές που είναι 1002, αλλά έφερα και εγώ ένα παράδειγμα ότι εδώ στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχουμε κενό γνώσης στο κάρπα, στις πρώτες βοήθειες. Δεν ξέρουν. Επίσης, έχουμε ένα θέμα που είναι επίσης πολύ σημαντικό και το έχουμε θίξει και μαζί στο παρελθόν. Είναι το εξής, ότι χρόνια τώρα έχει χτιστεί μια νοοτροπία στην Ελλάδα ότι
έχουμε αυτό το ζαμάν φού εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει, εγώ να περνάω καλά, αλλά δεν γίνεται να λειτουργήσει έτσι το πράγμα. Είναι θέμα παιδείας, από την οδηγική παιδεία μέχρι και αυτά τα θέματα. Δεν προχωρά τίποτα με αυτή την νοοτροπία που είναι η νοοτροπία του 60. Βασίλη, είναι μια κοινή διαπίστωση δυστυχώς από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τριβεί, δηλαδή προσπαθούν να εκπαιδευτούν, να μπουν μέσα σε μια ομάδα, να πάρουν κάποια στοιχεία κτλ. Ότι δεν υπάρχει αυτό που είπες εσύ, μια παιδεία, και δεν υπάρχει και γνώση. Mm. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπεις τα κοινωνικά δίκτυα, το συζητάνε ακόμα και στην τηλεόραση κτλ. Μιλάνε για τις στρατολογήσεις και τις επιστρατεύσεις που έκανε η Ρωσία, για παράδειγμα. Οι οποίοι άνθρωποι ήταν μιας ηλικίας, έτσι, μην το ξεχνάμε. Κάποια στιγμή τους είδαμε στα κανάλια. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, αν τους παρατήρησες, είχαν διάφορα κομμάτια εξοπλισμού πάνω τους. Δεν είχαν όλοι τον ίδιο. Γιατί δεν υπήρχε. Εκείνο το διάστημα, λοιπόν, η αγορά είχε πραγματικά στερέψει από ιατρικά, από απλά πράγματα που λέμε, όπως επί αγκονίδες, επί γονατίδες. Μιλάμε για πολύ απλά πράγματα τώρα. Για ηματισμό, για κάλτσες, για άρβυλα. Αυτά είχαν εξαφανιστεί. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, σκέψω ότι σε μια περίπτωση επιστράτης, όταν θα σε καλέσουν μέσα, θα σου δώσουν ό,τι έχουν. Πώς θα πολεμήσεις με κάτι το οποίο δεν θα μπορεί να σου ταιριάζει πάνω σου? Ναι. Δηλαδή, είναι βασικά πράγματα. Εδώ πάμε να κάνουμε, να σου το πω και διαφορετικά. Πάμε να φτιάξουμε το αυτοκίνητό μας. Εάν δεν βάλουμε το σωστό παντελόνι, αν δεν πάρουμε τα σωστά εργαλεία κτλ., πώς θα δουλέψουμε? Το ίδιο ακριβώς είναι και εδώ. Δηλαδή, με μια έτσι απλή νοοτροπία. Εάν δεν έχεις τα βασικά πράγματα και δεν ξέρεις πώς να τα χειριστείς και έχεις έλλειψη ή έχεις ένα νούμερο μικρότερο παντελόνι και σε στενεύεις τον καβάλο, να το πω έτσι, και δεν μπορείς να γονατίσεις. Είναι πολύ φαρδί και πιάνεται και σκίζεται. Καταλαβαίνεις, είναι λεπτομέρειες. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει προεκτάσεις και πιάνει. Ότι καλλιεργήθηκε χρόνια και έχει να κάνει και με τη θητεία που είπες, το είχαμε συζητήσει επίσης. Έχει καλλιεργηθεί χρόνια αυτή η νοοτροπία στην Ελλάδα του δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος, να κόψουν το λαιμό τους, εγώ να περνάω καλά. Που έχει μετά, θα λέγαμε, επηρεάσει και έχει διαποτίσει την κοινωνική ζωή μέχρι τους γονείς, τη μαμά και τον μπαμπά, να μην πάει το παιδί να υπηρετήσει μακριά, να βάλουμε βίσμα, να έρθει κοντά. Με αποτέλεσμα να έχουμε καταντήσει ως λαός να λέμε ότι. Ναι, και τώρα τα τελευταία χρόνια που έχει γίνει πιο έντονη η τουρκική προκλητικότητα, τώρα αρχίζουν κάποιοι και λένε: ναι, τόσα χρόνια ίσως ξέρω εγώ να αλλάξουμε τη ρητορική μας και εμείς. Τώρα αρχίζουν και το ψηλιάζονται. Και δηλαδή από τη μία τουρκική απειλή, από την άλλη, άσε ρε που θα πολεμήσουμε τώρα. Δεν λέω ότι εγώ ότι μ' αρέσει ο πόλεμος, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η ζωή. Δεν ζούμε σε έναν κόσμο με αγγελάκια και χριστουγεννιάτικα δέντρα. Σε όσους το περιβάλλον είναι ότι γύρω-γύρω ο κακός ο λύκος, δηλαδή. Θα σου πω δυστυχώς ή ευτυχώς, πώς θα σπέσω το. Ευτυχώς για εμάς, δυστυχώς για τους ανθρώπους. Στον πόλεμο της Ουκρανίας είδαμε δύο σκηνικά. Ένα στο ξεκίνημα του πολέμου. Τους Ουκρανούς που θέλουν μπουζούκια, γήπεδο και άσερε που θα πάω να πολεμήσω τώρα. Οπότε πώς να δημιουργηθούν και να χτιστούν όλα αυτά που περιγράφεις τώρα? Θα σου πω, στο μυαλό των περισσότερων υπάρχει το ότι όταν θα γίνει κάτι, εγώ θα φύγω. Ναι. Θυμίζω λοιπόν τις τεράστιες ουρές χιλιόμετρων στην Ουκρανία που προσπαθούσαν να διαφύγουν στην Πολωνία κτλ. Όπου τους άντρες τους γυρνούσαν πίσω στα σύνορα. Αν θυμάσαι, είχε γίνει ολόκληρο ρεπορτάζ γι' αυτό. Το είδαμε. Υπό απειλή όπλου κιόλα. Θυμίζω επίσης την κατάσταση στη Ρωσία όταν κήρυξε επιστράτευση ο Πούτιν, που ακόμα και οι Ρώσοι, που μιλάμε για εκατομμύρια Ρώσους τώρα, έτσι, που ακόμα και οι Ρώσοι προσπαθούσαν να φύγουν όπως ναι, από τη Ρωσία και τους γυρνάγανε πίσω. Λοιπόν, αυτό δεν αντιλαμβάνονται. Δεν υπάρχει διάφυγη αν γίνει κάτι. Οπότε ή θα είσαι, πώς θα το πω, κυπουρός στον πόλεμο ή πολεμιστής στον κήπο. Ναι. Είναι θέματα τα οποία θα αρχίσουν να τα θέτουν καμιά δεκαετία μετά από τώρα που μιλάμε εδώ στην Ελλάδα. Ελπίζω να έχουμε το περιθώριο να τα πούμε τότε. Σωστό. Λοιπόν, Αλέξανδρε, πρέπει να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο. Βάζω μια νοτελία γιατί έχει ανοίξει πολύ σημαντικά θέματα και θα ήθελα να ταξιδικεύσουμε σε μια εκπομπή, γιατί είσαι γνώστης και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να μιλήσουμε. Είναι παιδεία, είναι παιδεία άγνωστα για τον Έλληνα σήμερα, τον σύγχρονο. Βασίλη, θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά και στο υπόσχομαι ότι αν με καλέσετε το κάνουμε, για την εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που πονάει άπαντες και κανένας δεν έχει βάλει το χέρι πάνω στην τρύπα να την κλείσει. Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και που ανταποκρίθηκες και που πάντοτε διευθύνεις από το χρόνο, γιατί ξέρω ότι και εσύ έχεις πολλές υποχρεώσεις. Σε ευχαριστώ πολύ, το εκτιμώ ιδιαίτερα. Και θα είμαστε σε επικοινωνία για να κάνουμε και την εκπομπή που είπα προσεχώς. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε με τα πολύ σημαντικά που μας είπε ο κ. Νίκλαν. Πραγματικά παιδεία τα οποία είναι άγνωστα για τη σύγχρονη Ελλάδα, με το περιβάλλον που υπάρχει και με
κορυφή στην ατζέντα το ρωσο-ουκρανικό, είναι θέματα τα οποία δυστυχώς ή ευτυχώς είναι μπροστά μας ως χώρα και ευρύτερα ως μονάδα ο καθένας. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε σε αυτό το σημείο κάποια βίντεο σχετικά με τη γεωπολιτική κατάσταση θα ακολουθήσουν. Διαφημίσεις και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά από τώρα με τον Γιάννη τον Κουντούρη από τις ΗΠΑ, το Λος Άντζελες, να μας πει για τις ενδιάμεσες εκλογές, τι γίνεται με δημοκρατικούς ρεπουμπλικάνους και όλα αυτά τα άκρως ενδιαφέροντα. Καταγγελίες πάλι ότι υπάρχει νοθεία, όπως έγινε και για τις εκλογές τις προηγούμενες στις ΗΠΑ που βγήκε ο Biden. Πάρα πολλές οι καταγγελίες ότι κλέψαν τις εκλογές από τον Τραμπ, του κλέψαν τη νίκη. Κάτι ίδιο καταγγέλλεται ότι έχει συμβεί και τώρα. Με δεδομένο, για να κλείσω, ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε υποψηφιότητα, θα είναι εκ νέου υποψήφιος για πρόεδρος της Αμερικής για τις εκλογές του 2024.